Άντε τρέγια, μία ώρα ήσουν έξω, φώναζες, μπήκες μέσα, κάνεις μία ώρα. Άντε τρέγια, ξύπνα. Τι? Τι είναι αυτό, ρε? Τι είναι αυτό? Ερντογκάν ακούω. Ερντογκάν ακούγεται. Τι είναι αυτό? Καλά, συγγνώμη. Μιλάει ο Τρέγιας και έβαλες τον Ερντογκάν. Καλά, έβαλες τον Τούρκο, τον Ετσεβίτ. Γιατί δεν έβαλες και τον... Λίγο πιο κάτω, ξέρω εγώ. Ρε. Κατάλληλο Γαλλί έβαλες. Μπούγιορουμ. Μπούγιορουμ. Ο Τούρ, λοιπόν. Τσάχ πήρε ο Γιούκ. Προφιτερός. Πώς έπεσε, ρε φίλε. Για μας, για μας. Γιατί δεν έπεσε ενώ μιλούσα εγώ και έπεσε στον Τρέγια. Για παιδί. Δεν αυτά τα πράγματα. Ξέρεις τι έγινε. Κάτι πρέπει να πατήθηκε από εδώ. Όχι, ρε. Α, εκεί πατήθηκε. Ναι, όλος τυχαίος ο Αριανός Καβαδίας. Έβαλε το Ερντογκάν μόλις άρχισα να μιλάω, ρε παιδιά. Είχαμε προηγουμένως, εντάξει, και του ξαπάτησε ο άνθρωπος. Κατά 500 κουμπιά είχε. Λοιπόν, έκανα χαζομάρα, το παραδέχομαι. Βάλε λίγο χαλί. Μην ακούσουμε κανένα Ερντογκάν πάλι. Λοιπόν, θυμάστε κανένα γυαλί να πούμε στο πατάρι. Έκανα βλακεία, επέλεξα να έρθω. Γιατί ήμουν ανατολικά. Επέλεξα να έρθω από κάτω από λεωφόρο Νίκη, στη Μισκή εκεί πέρα. Είναι κλειστά τα πάντα. Ναι, ρε φίλε, αφού κατέβηκαν οι παδί του Άρη, πανηγύριζε το 5-0 στο Λευκό Πύργο. Α, λες. Βέβαια, χαμός, δεν μας ενημέρωσε κανείς όμως. Ναι. Ενημερώνουν παιδιά να αποφύγετε λίγο εκεί, λεωφόρο Νίκης, αρχή τη Μισκή εκεί στη Χαθ. Δεν σ' άρεσε. Έτσι, ναι, 4-4.500 που ήταν στο γήπεδο, κατέβηκαν και πανηγυρίζουν. 4-4.500. Μπορεί να ήταν 1.500. Εισιτήρια δε. Ναι, γιατί κάτι έμαθα και ότι υποψήφιο δήμαρχο εδώ τη Νέα Δημοκρατία αγόρασε καμιά 3-4 χιλιάρικα. Ναι. Εισιτήρια, ναι, κάτι τέτοιο. Το κόλπο του Τσοχατζόπουλου. Αγόρι μου, μα βλέπω. Τότε οικονομικέ ενέσει. Βλέπε, έμαθε. Τι βλέπε. Αλλά όλα δανεικά είναι. Τι να κάνουμε. Έμαθε από πού? Πού το είπε. Εσύ. Εσύ δεν είπε, φαίνεται, έκανε το κόλπο που έκανε ο Κουκουρούκο. Φαίνεται, λέω. Για τον ένα ξέρουμε, αυτό το άλλο πρώτη φορά. Να, πρώτη φορά. Εδώ θα μαθαίνετε. Δεν σας αρέσει ο Ταχιάος. Πρώτη, που ξέρω αν τον Ταχίνη ή Ταχιάο, ρε φίλε. Εγώ είπα ο Φανός. Ο μέντορας εδώ. Ο Φιλοαριανός. Όχι, όχι. Αυτός που υποστηρίζει. Ο κύριος Μαρινάκης. Ο υπόδικος κύριος Μαρινάκης. Αν είναι υπόδικος ακόμα. Αυτός που υποστηρίζει ο Πρόεδρος είναι μια χαρά. Έτσι. Ποιον υποστηρίζει ο Πρόεδρος? Τον Ορφανό. Ποιον? Γιατί έχει καμιά εκκρεμωδική τίποτα στον Ορφανό και τα λοιπά. Είπα ότι εκκρεμωδική, λέω τον υποστηρίζει ο Πρόεδρος. Γι' αυτό θα βγει δεύτερος. Μπορεί. Ναι. Μπορεί, γιατί παραδοσιακά παοξής δήμαρχος δεν βγαίνει εδώ. Είχε βγει μια δεκαετία. Στη Θεσσαλονίκη, τι να κάνω. Δεκαετίες 80 νομίζω. Καλησπέρα, είπε στον κόσμο. Εγώ να πω, εγώ έκανες μια, έκανες μια νίκη. Τι έτσι. Αναμένω. Έκανες μια νίκη. Ναι. Και με είπε Σάκη. Σάκη έξω σε είπε. Σάκη πριν τα Σάκη. Θα μου κάνει Σάκη. Με είπε Σάκη, ρε παιδιά. Με ξέρει 25-78 χρόνια. Με είπε Σάκη. Σάκη πριν τα έλεγα 5 φορές. Σου είπα σε ένα λεπτό. Σου είπα Σάκη Τρέγια. Λοιπόν. Τα έβαλε με τον άνθρωπο τον Ασλίδη. Ναι, δεν τα έβαλε. Θυμήθηκε τώρα να τα βάλει με τον Ασλίδη. Όχι, πάντα τα... αυτό που λες. Ξεκίνησα να μιλάω, ο άλλος με έβαλε τον Τούρκο, τον Ερντογκάν. Ναι. Δηλαδή. Είναι τέτοιο. Μία νίκη κάτω. Είναι πώς το λένε. Όλα είναι σημάδια για να φύγεις. Φύγε. Έτσι έχω πάει. Λοιπόν, επειδή είχα πάρα πολλά μηνύματα. Ναι. Τώρα που ξεκινάει η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια Τρόπουλου, με Ζάχο Ντρούλιν Γρηγοριάδη, επιτέλους θα υπάρξει απομουσταρδοποίηση. Τρίωρη που υπήρχε. Α, κίτρινο. Έτσι, ναι, απομουσταρδοποίηση, παιδιά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Γιατί είναι η αγωνιστική που πέρασε. Βασίλης Καβαδίας στην ύψη του ήχου, να πούμε και τις μουσικές επιλογές. Είναι η αγωνιστική που πέρασε. Είναι το τρένο του Ρασβάνου Τσέσκου που συνεχίζει ασταμάτητο. Το τρένο, η ταχεία. Καρβουνιάρης δεν έχει. Τέτοιο καρβουνιάρη δεν έχει ποτέ η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Από αγωνιστική σε αγωνιστική. Και φυσικά θα μιλήσουμε για τον πρωτοπόρο, για τον πρωταθλητή Ελλάδος 2018-2019. ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Βασίλη! Τον μεγάλο τεράστιο γίγαντα της πόλης, Βασίλη, που είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να ανταγωνιστεί. Την Αθήνα, το παρακράτος και την πρασινοκοκκινοκίτρινη παράγκα που έχει δημιουργηθεί. Ναι. Για την ΑΕΚ εννοώ. Εσύ θα καθιερωθείς πρώτα στην Άρθα εκεί μια πενταετία και μετά θα μιλάς για παράγκα. Το πήρε στο πρωτάθλημα, όχι δεν το πήρε εκεί. Για τον τιτανοτεράστιο, επαναλαμβάνω, μοναδικό, πανάξιο, αρσενικό πρωταθλητή Ελλάδος, ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης 2018-2019, θα μιλήσουμε για τον ενδεχόμενο πέμπτο της βαθμολογίας, Άρη,
ο οποίος έρχεται από τη Β' Εθνική με φόρα και προσπαθεί να κάνει την υπέρβαση. Ενδεχόμενος υπέρβαση. Ενδεχόμενη η πέμπτη θέση. Νομίζω ότι μπορεί να βγει ο Άρης και τέταρτος έτσι όπως είναι τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ενδεχόμενη η πέμπτη θέση. Αν δεν έβαζε το ενδεχόμενο, σας χειροκροτούσα. Λοιπόν, λέω πέμπτη γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα και βάσει προγράμματος έχεις τη δυνατότητα να βγεις και τέταρτος. Ναι, αυτό είπα. Όχι, έχω τη δυνατότητα. Είμαι αυτή τη στιγμή στο 51-49, είμαι από πάνω. Άμα σου πω, δεν είσαι 51-49 γιατί είσαι 3 βαθμούς πίσω. Την άλλη εβδομάδα μαζί θα άσε τι θα είσαι. Αυτή τη στιγμή είπες είσαι 51-49. Πώς είσαι 51-49, ο Ατρόμητος είναι 3 πόντους πάνω από σένα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορείς να μας το εξηγήσεις. Θα σου το εξηγήσω. Με βάση το πρόγραμμα. Με βάση το πρόγραμμα, ναι. Θα. Το δεδομένο λοιπόν λέει ότι ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή είναι 3 βαθμούς πάνω από σένα. Εντάξει. Έτσι, έχει δύο δύσκολα μάτς με Ολυμπιακό στην έδρα του. Δεν παίζει με Ολυμπιακό. Όχι, εκτός παίζει. Εκτός παίζει, ναι. Σίγουρα. Τι σίγουρα. Πάλι με 1-2 δεν τον είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός εκεί. Είναι το τελευταίο καιρό εξωγικό το έχει το Καραϊσκάκη, ναι. Ο Ατρόμητος νομίζω. Έχει τη δυνατότητα. Όχι, και μόνο πέρσι νομίζω. Και τους παίκτες έχει και τη δυνατότητα έχει. Και θα παίξουν. Δεν έχει τίποτα. Και θα παίξουν δυναμικά γιατί δεν θέλω να χάσω τον πηγαίνει την τέταρτη θέση. Μπορεί να πάρουν έστω ένα χ. Και μετά θα κρυθούν όλα εδώ μέσα στο. Ναι. Α, τώρα τα λες καλά. Μέσα με βάση στο Χαριλάου. Με βάση. Και εδώ να ξέρεις ότι τα παουξάκια. Τι. Τα παουξάκια, ναι. Γιατί μένα δει Χατζησαΐας, Βάρντα, ναι. Κουλούρης. Θα είναι σε μεγάλη φόρμα, να ξέρεις. Συγκινήθηκε. Με τον πρώτο σκόρερ θα παίξει. Τη πρώτη εθνική. Άμα είναι πρώτο σκόρ και του καλού παππού που στην ομάδα. Το θέλω, ρε φίλε. Εγώ τον θέλω στον Ατρόμητο. Ναι. Να σου πετάει δύο πλε μάτια μέσα στο Χαριλάου, να σου κόβει την τέταρτη και θέση. Και να μην παίζει με σένα. Να σε πηγαίνει την Πέμπτη και να παρακαλάς τον ΠΑΟΚ να βγει κυπελούχος και να βγεις πέμπτος εσύ στην Ευρώπη. Το θέλει, έτσι το θέλει για να κατεβαίνει κάτω K17 στην Τούμπα, κατάλαβες. Γι' αυτό το θέλει. Τον Ευθύμη Κουλούρη. Και αν βελτιωθεί. Κουλούρη. Α, κουλούρη. Ένα κουλούρη στο κουλούρη και φιστίκι και κουλούρη και μισθό θα σου ρίξει το καρτασάκι μας μέσα στον Κλεάνθη. Ο Κουλούρης. Ένα ο Κουλούρης και ένα ο Ουάρντα. Θα πάει ο Ουάρντα στη θύρα 3. Ναι. Θα κάνει και υπόκληση. Την υπόκληση όμορφα. Ναι, ωραία. Ναι. Ένα πολύ κυμπάρικο πανηγυρισμό που συνηθίζει πάρα πολύ ο Άμρ Ουάρντα στο 0-2. Άμρ. Και όλα θα είναι καλά, μείνει καλά. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν άσχημες αντιδράσεις. Άσχημες αντιδράσεις. Βεβαίως. Θα σου δώσω και το χίσο Χαριλάου με τον Ατρόμητο. Θα σου δώσω και το χ. Αφού ο 0-2 τελειωμένος είμαι. Όχι, ρε φίλε. Εγώ δεν βάζω τέτοια στοιχήματα. Και το χ σου δίνω. Θα πάρω εγώ το διπλό και θα πάρεις εσύ τον άσο. Δεν θέλω κανένα χ. Δεν θέλεις το χ. Όχι. Δώσω, δεν πειράζει. Όχι. Δεν θέλω, ρε φίλε. Δεν πιστεύω να θες για κολαβάντζο, όχι. Άκουσε τίποτα. Ναι, ναι. Αυτά πάει. Στο φίλο σου τον Μπουγάτσα που ψάχνει αβάντες. Μπουγάτσα, βγες. Που ψάχνει αβάντες. Μπουγάτσα. Ναι, που ψάχνει αβάντες και χάνει και με αβάντες. Τραπέζι. Χάνει και με αβάντες. Δεν νομίζω να υπήρξαν πολλοί παοξίδες που έβαλαν διπλό. Ναι, αλλά στίχημα. Αν σε έβαζε στην Τούμπα και του έδινε και το χ, σαν λάτσι που είσαι, θα το έχανε. Εγώ δεν το έδινα. Εγώ δεν το έδινα. Θα το έχανε. Δεν έχει σημασία. Ναι. Εγώ δεν το έδινα και το χ. Κατάλαβε. Ε. Καλημέρα, Ζάχο. Τι κουλούρι θέλει ο Τάσο. Στρογγυλό ή μακρουλό. 27 πόντου να είναι, όσο είναι και διαφορά, φίλε Ανδρέα. Τέτοιο κουλούρι θέλω. Τώρα το άλλο, διάλεξε εσύ το σχήμα. 27 πόντου. Κοίτα πάνω, θα δεις και το μήκος του κουλουριού. Κατάλαβες, έφυγε. Τέτοιο κουλούρι, φίλε Ανδρέα μου. Τέτοιο, ο κουλούρης έρχεται, παιδιά, κρυφτείτε. Έρχεται ο κουλούρης στο Χαριλάου. Καλησπέρα, είπαμε έτσι. Τρεις φορές είπαμε. Πάμε και στους υποστηρικτές. Μπήκες μέσα με φόρα και έκανες. Κέρδισες τον πεθαμένο, τον καταδικασμένο. Κέρδισες τον καταδικασμένο με πρόεδρο τον Φαφούτη, τον Γεωργίου, τον Απόλλων Σμύρνης. Το κέρδισες 5-0 εδώ και φωνάζετε κι άλλο κι άλλο. Σαν δεν τρέπεστε λιγάκι. Ας ελγίσατε πάνω στο πτώμα. Ασυλγίσατε πάνω στο τόπο. Με τον Ολυμπιακό, Παναγίες ήσασταν, ρε. Τώρα θα σου πω. Παναγίες ήσασταν. Έχω ένα πολύ ωραίο. Λες και είσαστε σε μνημόσυνο πήγατε στο Καραϊσκάκη. Έχω ένα πολύ ωραίο. Στα γενέθλια, στα γενέθλια του φιλικού σωματείου. Πήγατε Βασίλη, και δωράκι. Βασίλη, μου είπε. Δεν μπορώ, θα το πω αυτό πριν το διαβάσω το Πορκίτο. Μου είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, την προηγούμενη εβδομάδα, Δευτέρα έχουμε. Ο Τάσος λέει, δεν είδα, λέει, το πάθος που είχε. Με τον ΠΑΟΚ να το έχεις στο Καραϊσκάκι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Ωραία. Τον Παναθηναϊκό, μπορείς να μου πεις το πάθος που είχε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και το πάθος που είχε με τον Ολυμπιακό. Το ίδιο ήταν. Το ίδιο ήταν. Το ίδιο ήταν. Το ίδιο. Με τον ΠΑΟΚ έκανε και πιο πολλές φάσεις. Τον Παναθηναϊκό τι έκανε. Με τον Ολυμπιακό τι έκανε. Μια φάση έκανε.
Ναι. Εντάξει, okay. Πολύ πιο σκληρά έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Με απλά... τον Πάοκ έπαιξε πιο σκληρά. Ναι. Ναι. Πάρε, okay. Δες το μάτς ξανά, να το δεις. Και τα δύο τα είδα. Yeah. Γιατί τα είχα παίξει yeah. στιγματικός, γι' αυτό όχι τίποτα άλλο. Άντε, άντε, πάρε, πάνε στους υποστηρικτές να κάνουμε το διάλειμμα και να μπούμε δυναμικά, να ανοίξουμε γραμμές, γιατί έχουμε πολλά. Και να ανοίξουμε γραμμές. Ο Θόδωρος δεν θα σε παρέσει κι αλλιώς νομίζω μας, μας κάνει μποϊκοτάζ. Πήρε. Πότε πήρε. Παίρνει. Άντε, πάμε στους υποστηρικτές. Πρώτος υποστηρικτής. Πορκίτο Ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις έχει το Πορκίτο, κύριε Τρέγια. Ναι, ναι. Με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Γιατί άμα θα είναι από τη Γερμανία τα κρεατικά, δεν πάει να πάρει. Δεν έχει πρόβλημα με το κρέας. Θα μασουλάς όλα. Empty. Ο καλύτερος γεύσης της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέρκες, κλαπς μενού με πολλές επιλογές για γνωστές άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καρολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητήριου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Μου είπε, όχι ρε φίλε, χειροκροτώ, το ξανάγραψε. Φωτογραφία δεν το είχε βγάλει να το βάζει το κινητό να το λέει. Το ξανάγραψε άλλο χαρτί. Με είπε η Γρηγορία, λέω: θα πάτε Πορκίτο, πέστε μου να έρθω κι εγώ. Εντάξει, πάμε πρώτα πιθάρια τώρα, πέστε έτσι όπως έγινε. Πιθάρια πρέπει. Πάμε πάνω στον Άκη να χτυπήσουμε καμιά Tomahawk. Όντως, γιατί μου έχεις πει κάτι μπριζολάρες και κάτι. Tomahawk, κανονικό Tomahawk. Όσο είναι το PC εδώ πέρα. Να μην φάμε όμως. Πρώτα θα φάμε εκεί πέρα για δύο μέρες να μην φάμε. Οπότε θα πάρουμε Tomahawk στην τάβλα. Θα μας φέρει σουτζουκάκια βουβαλίσια από Κυρκίνη. Εμένα θα ακούσει. Και μπριζολάκια άπαξ. Έχω ένα πρόβλημα με τα σουτζουκάκια σε ψιλοπαλινδρόμες. Ωραία, χτύπα εσύ να πούμε την Tomahawk. Θα σου φέρω και μια σούβλα να πούμε μπριζόλα που την ακουμπάς με το πιρουνάκι και λιώνει. Έτσι, όμορφα, ωραία. Πάμε, γιατί το έχουμε πει και πιθάρια. Και άσε τα σουτζουκάκια τη Κερκίνη, okay. Τα φάω εγώ να πω. Okay. Η Γρηγορία. Η Γρηγορία θα φάει απ' όλα, είμαι σίγουρο. Αυτό ένα δίκιο το έχει. Την αρέσει το καλό φαΐ. Ελπίζω να μην μας ακούει. Γιατί? Γιατί... δεν είναι κακό. Την αρέσει το καλό φαΐ και καλά ξηγέτη η κοπέλα. Όντως. Έτσι. Όντως. Είναι το καλό φαΐ. Μπράβο. Απλά έτσι. Την είπα για να την παντρέψω, θέλω ένα τετράμινο εντατική γυμναστική. Θα την απασχολήσω με εντατική γυμναστική ένα τετράμινο. Κάτι πάει το μυαλό μου, αλλά εντάξει. Ναι. Να πω την αλήθεια, ναι. Να μην το πω γιατί ναι. Θα μπει και κανένα χ. Όχι, τι χ, ρε φίλε. 10 γύρους τα κάνει κάθε μέρα στο γήπεδο της Νεαπόλεως. Κοίτα γύρους, τι. Μετά μπορεί να χτυπάει κανένα γύρο. Μισόγεια. Άντε. Πάνε, διάβασε τα. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Τσερκέζος. Εγγυημένο σέρβις αυτοκινήτων με γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων. Πολυετής εμπειρία, λογικές τιμές, συνέπεια προς τον πελάτη. Όλα αυτά αποτελούν το νούμερο 1 επιλογή για το σέρβις του οχήματός σας. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες του χώρου. Παντός τύπου επισκευές στο φθαρμένο σας μαν του οχήματός σας. Σέρβις αυτοκινήτων παντός τύπου Ιορδάνη Τσερκέζος. Νεάπολη. Λεωφόρος Ανδρέα Παπαδρέου 252. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας για το σέρβις του οχήματός σας αλλά και για δωρεάν τεχνικό έλεγχο 2310-635-809. Λίγο πιο πάνω από τον ιστορικό. Σκόρπιο, αν ψάχνετε ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά, βρίσκεστε σίγουρα στο πρατήριο καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης στην Ανδρέα Παπαδρέου 25 στην Νεάπολη, στο κεφυράκι των μετεώρων του Τεχλικίδη Ισαάκ. Αν θέλετε να αλλάξετε πάλι τα λάδια του αυτοκινήτου σας με μεγάλη ποικιλία πολυβατικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτου, πάλι στο πρατήριο υγρό καυσίμου του Τεχλικίδη Ισαάκ. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 25 και φυσικά για το πετρέλαιο του μήνα για τις παραγγελίες σας τηλεφωνείτε στο 2310-611-256 πάλι στο πρατήριο καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχλικίδη Ισαάκ. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση, είναι και το μότο από τον αδερφό Ισαάκ. Και τέλος, κοντά μας άλλο ένα βράδυ το κομμωτήριο ανανέωση, η πολύ καλή μας φίλη η Πόπη, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Δεν λέμε ψέματα, καλά ακούσατε, μόνο με 5 ευρώ ζάχο. Ανδρικά, γυναικεία, παιδικά κουρέματα, μόνο με 5 ευρώ. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε για όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτένισμα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομμωτήριο ανανέωση, Ανδρέα Παπαδρέου 225, στο γεφυράκι μετεώρων και αυτό. Στην Νεάπολη, τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310-616-999, επαναλαμβάνω 2310-616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά. Πριν πάμε στο διάλειμμα, καλά μου λέει ο Ανδρέας, καλά λέει, πες του
Εμείς σας ελγήσαμε σε πτώμα, εσύ 5-1 του κέρδισες μέσα στην έδρα του. Και μάλιστα 3 του είχες ρίξει το ημίχρονο. Εσύ δεν ας έλγησες. Καλά σε λέει. Όχι. 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 Εγώ εσύ τον πέντε. Έβαλα 4 γκολ παραπάνω, εσύ 5. Εσύ ας έλγησες παραπάνω. Εγώ γιατί τον έβαλα παραπάνω. Εγώ 5-0, εσύ 5-1. Εσύ του πέντε του κέρδισες. 4 γκολ διαφορά. Ναι. Λέω. Εγώ εσύ 5. Συγχαρητήρια. Αντρέα, αφήστε την προπαγάνδα εδώ πέρα. Εδώ θα μιλάτε. Εδώ θα μιλάτε με τα δεδομένα. Με ό,τι απάντησε, Αντρέα, αυτό με που είπε. Με ό,τι ισχύει. Έβαλε ένα γκολ Απόλλων, άρα δεν ασέλγησαν. Εντάξει, όμορφα και ωραία. Πάμε στην. Ντροπή και έσχος. Ντροπή και έσχος. Πάμε στην ώρα, σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στου 107,4 του FM. Στο Λίμπερο με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Με Ζάχο Ντρούλη Γρηγοριάδη και Τάσο Τρέγια Ιατρόπουλο. Συντροφιά Παρέτσαλα, πάμε μαζί μέχρι και τις 12, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8, 10. Δευτέρα, Παρασκευή, 10 έως 12. Μην ξεχνιόμαστε. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, διαφορετική ώρα, 8, 10 και Δευτέρα, ωραία. Παρασκευή, 10, 12. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας εκπομπής. Θα ανοίξουμε γραμμές από τώρα. Σε λίγο. Τηλεφωνικά στο 2310-287 και 3 χταράκια σε κάνα δεκαλεπτάκια από τώρα. Για μην πούμε πολλά, μην αφήσουμε τον κόσμο. Έτσι. Και οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε, FM και NO, το σχόλιο σας αποστολή στο 54-5-20-6. Τι, έχουμε γραμμή. Έλα, πάρ' τώρα αυτό τον πήρε. Πάρ' το να μην περιμένει. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Τρέγια και κύριε Ζάχο στην πιο ερετική πόλη. Τι κάνετε, πώς είστε. Τι γίνεται. Οδηγία. Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στη μακρινή Καστέλα, η οποία πανηγυρίζει άλλο ένα τρίποντο άνευ αγώνος. Κοίταξε, βλέπω ότι έχετε γίνει δελασάλεσης εκεί στη Θεσσαλονίκη και απορώ με εσάς κύριε Τρέγια μου που δηλώνετε βαριά βιομηχανία οπαδών, πώς έχετε κάνει δηλαδή αυτό το γύρισμα, δηλαδή εκκλησία το γήπεδο, δεν πέφτει ούτε τσίχλα κάτω. Έχω απάντηση. Χρειαζότανε. Παρακαλώ. Γιατί να σας πω κάτι πριν πει ο Ζάχος την απάντηση. Ναι. Για μισή σερβιέτα, σηκωθήκατε και φύγατε από την Τούμπα. Για τα μαχαίρια που βγάλανε μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και για τα δύο ντου που φάγατε στον πάγκο, δεν φύγατε. Ναι. Κατάλαβες λοιπόν γιατί η Τούμπα υποχρεωτικά για να πάρω εγώ ένα τίτλο μετά από 34 χρόνια χωρίς διαιτησία, χωρίς δορυφόρους, έγινα εκκλησία. Εκκλησία έγινα εκεί που χρειάζεται, γιατί ξέρω να αναγνωρίζω πότε πρέπει να είμαι εκκλησία πλέον, γιατί ορίμασα σαν οπαδός, και ξέρω επίσης και πότε πρέπει να συμβάλλω για να συμμετέχω στη νίκη της ομάδας μου και όχι να κάνω κερκίδα με τη Λεβόα και με ηχεία μέσα στο Καραϊτάβλι. Παρακαλώ, σας ακούω. Μ' ακούτε, επειδή είστε άγιοι άνθρωποι... Χάσατε λίγο τα λόγια σας, βλέπω. Όχι. Μία ερώτηση έχω και για τον κύριο... Και ναι, για σας, θέλω να σκεφτείτε και να μου απαντήσετε γιατί ο βασικός τερματοφύλακας του Πανετολικού, ο Κυριακίδης, δεν έκασε κάτω από τα goal post εχθές. Μάλιστα, και έπαιξε ο δεύτερος, ο τρίτος, αν το γνωρίζετε αυτό. Και μία θέλω στον κύριο Ζάχο να κάνω. Κύριε Ζάχο, τον κύριο Τσαλτίδη που τον βγάλατε πριν στον αέρα, ναι, τον ρωτήσατε εάν κέρδισε ποτέ η ομάδα της Χαριάς σας με 5-0 σκορ. Όχι, δεν ρώτησα αν κέρδισε ποτέ. Ποιο ήταν το προηγούμενο, προηγούμενη νίκη του Άρη, δεν μπορούσα να θυμηθώ να σκορ, έτσι με 5 γκολ. Γιατί ιστορικά μπορώ να σας ανατρέξω στο παρελθόν, είσαι στην ομάδα της Χαριάς σας με, ναι, 5-0, ναι, 18 Δευτέρου το 1979, ναι, εναντίον του Όφη στο γήπεδο της Καρδιάς σας. Πώς το λένε αυτό το στην Παπαναστασίου, το... Χαριλάου λέγεται. Χαριλάου, ναι, στο, ναι, Κλεάνθης Βικελίδης που αλλά το... έχουμε αρκετά 5, αλλά εντάξει, αυτό το πήγε πολύ πίσω. Είναι τότε ιστορικά, δηλαδή αν πιάστηκε αδιάβαστος ο κύριος Τσαρτίδης... Έχουμε κι άλλα, εντάξει, εσύ πήγες πολύ... Τουλάχιστον αυτονόν το γήπεδο είναι δικό τους, δεν το κλέψανε από τον Εθνικό Πειραιός. Ναι, δεν αποβάλανε τον ιστορικό Εθνικό Πειραιός, Νταβατζηλίκη, με τις ευλογίες του κράτους για να σας κάνουν δώρο το νέο Καραϊσκάκι. Και εσύ με διαταγή του Ασλανίδη, και εσύ ο παδέ της Τούμπας, με διαταγή του Ασλανίδη στην εφταετία, διαλύθηκε η ΜΕΝΤ, με η μορφωτική νεολαία Τούμπας. Για το γήπεδο μιλάμε, και, ναι, και το γήπεδο δικό το της γήπεδο ήταν, πότε χτίστηκε το ΠΑΟ, ξέρεις. ΜΕΝΤ,
τις μέρες. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ το πρώτο ξεσπότε χτίστηκε ή είσαι ανιστόρητος. Πάλι ντεφορμέ μου ήρθε. Θα μου βγαίνει διαβασμένο. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Δεν βγαίνει στον καραφλοκόρακα. Στον Τρέγια και στον Τρούλινγκ βγαίνει. Εδώ θα είσαι διαβασμένο. Δεν σε θέλω ανιστόρητο. Να μην είσαι αγιογράφητο εδώ πέρα. Όχι, θα μάθει ιστορία. Πότε χτίστηκε το γήπεδο το πρώτο του ΠΑΟΚ, θα μα πει. Με διαταγή του Ασλανίδη διαλύθηκε η ομάδα δεν ξέρεις, της Τούμπας. Είσαι αδιάβαστος. Εγώ δεν ξέρω. Αδιάβαστος, αδιάβαστος. Εγώ μπορώ να σε μετρήσω και τα πλακάκια από εκεί, από αδιάβαστος. Το φίλο που κάνεις εκπομπή τώρα. Δεν έχει πλακάκια. Μέχρι την Εγνατία. Δεν... Βρε, στο πεζόδρομο κάτω. Ούτε στον πεζόδρομο έχει, του βλάκια έχει διακοσμητικά. Και αυτό δεν το ξέρεις. Βρε, και απέναντι, και απέναντι λες, που είναι. Μια εκπομπή που κάνει ένα κινητό θάμνο γκριζομάλη με ένα άλλο βλαμμένο δίπλα του εκεί. Και έκραζε τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Μπαρμπασάβα. Τι έγινε, έπεσε εμφύλιο στον Ολυμπιακό. Όχι, εμφύλιο δεν έχει γίνει. Απλά γιατί είδα ο Τσουκαλάς να τον λέει τον Μπαρμπασάβα από Σύρσου και ο άλλο το βλαμμένο τον έλεγε να πάει στην Eurovision. Γιατί τον αποκάλυψε από βλαμμένο, σε παρακαλώ. Τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, τον λέει τον Χαζού. Ναι, από τον Παναγιώτη βγαίνει το Τάκη, σε παρακαλώ. Γιατί όχι τον Τάκη, γιατί... δεν λέω τον Τάκη. Το άλλο είναι το κουμπαράκι του. Το κουμπαράκι του, κοίταξε. Δεν θα με μιλάς για παιδάκια με IQ σοκοφρέτας τώρα. Εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Σε παρακαλώ να πάμε παρακάτω. Σε παρακαλώ, με πληγώνεις. Δεν και κοίταξε να δεις. Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις γιατί δεν έπαιξε ο Κυριακίδης. Τραυματίας. Σε αυτό το. Τραυματίας. Δήλωσε τραυματίας. Τραυματίας είναι, δεν δήλωσε. Με συγκινεί, Τάσο μου, η αντρίκια σου απάντηση που μου δίνεις. Δεν το γνωρίζεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ πραγματικά να σου πω και πού. Τώρα μην μου πεις γιατί. Στην τσέπη θα σου πει. Όχι, όχι, πρόσεξε. Γιατί υπάρχει ιστορικό, έτσι, παοξής ατζέντης ενός ποδοσφαιριστού που έπαιζε στην Παναχαϊκή πριν πολλά χρόνια. Μάντεψε που έπαθε θλάση, φίλε. Στο Λαγονοψοίτη. Έπαιξε... Στο Λαγονοψοίτη. Με το ψού το λυσμένο. Και σε μιλάω για τον ατζέντη που είχε πάει τον Βάλνεν στον Απόλλωνα Καλαμαριά με τον τιμωρημένο δελτίο. Μια ερώτηση και να κλείσουμε να πάρουμε τις άλλες. Και μια δώρο, και μία δώρο καπιτέ μου. Αλλά πώς νιώθεις που το ιστορικό δοξασμένο σωματείο των φίλων Αμερικανών εκεί στον Πειραιά βρίσκεται συνεχόμενα κάτω από τον τεράστιο δικέφαλο ασπρόμαυρο που έχει απλώσει τα φτερά του σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος και έχει σκεπάσει με τα τεράστια τώρα, φτερά του κοίταξε, όλη την επικράτεια. Πώς νιώθει ο φίλος του Ολυμπιακού θα σε που και κατά την ταπεινή άποψη του εργοδότη σου, κατά την ταπεινή άποψη του εργοδότη σου, ο Μπαρμπασάβας δεν εργοδότης αφού είσαι οδηγός του. Οδηγός είμαι και υπάλληλος. Μπράβο. Ο εργοδότης σου λοιπόν. Του δαχνοστεφανωμένου. Ο εργοδότης σου λοιπόν σε παρακείμενο αθλητικό ραδιόφωνο δήλωσε της πόλης, δήλωσε ότι ο ΠΑΟΚ δίκαια το κατακτά το ελληνικό πρωτάθλημα. Κοίταξε, είναι το ακαταλόγιστο της ηλικίας. Σε παρακαλώ. Δεν μου λες, Ρετασούλη μου, να αφισβητείτε τα λόγια του εργοδότη. Ναι, αλλά το σας πληρώνει, δεν έχει ακαταλόγιστο. Εγώ κάθε μήνα τα λεφτά μου στην τράπεζα τα παίρνω. Άρα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει, ζαβός που να πληρώνει, να ξέρεις. Συγγνώμη λίγο, να σε ρωτήσω. Γιατί αποκαλείς την ομάδα της καρδιάς σου με τον δικέφαλο αετό, αφού Κοτόπουλο δεν είναι αυτό που έχετε για σήμερα τα σούπερ. Έλα, κόψτε. Εγώ δεν προσέβαλα με χαρακτηρισμό κανένα. Πάντως. Θα είσαι οδηγέ, ό,τι θες, δεν θα κάνεις τέτοιους χαρακτηρισμούς εδώ, γιατί προσβάλλεις. Προσβάλλεις καταρχήν το σύλλογο και κατ' επέκταση όλους που αξίζει μας ακούνε. Το χαβαλέ θα το κάνεις με διαφορετικό τρόπο και ό,τι γουστάρεις. Έχω γεμίσει εδώ πέρα, γι' αυτό βλέπω συνέχεια πόπουλα εδώ πέρα. Πολύ άνοιγμα το φτερό και υπέσαι πολύ πόπουλα εδώ πέρα. Πού? Εδώ πέρα. Καταρχήν δεν βλέπεις πόπουλα. Βλέπεις τρίχες από το βαθύλακο είναι. Ναι. Από αυτό που του πέφτει. Είναι συνηθισμένος το πέσιμο αυτός. Του πέφτει η ομάδα του, πέφτουν και οι τρίχες από τα μούσια του. Εδώ κάθεται ο Παπαδόπουλας όμως. Ποιος? Παπαδόπουλας. Και εδώ κάθεται και ο Βαθύλακος. Εδώ είναι ένα μάτι. Εκεί που κάθεσαι κάθεται. Πού Παναγία. Εδώ που κάθεσαι, εκεί που κάθεσαι. Πάπα το πριν. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. 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 Το όνομά σου, φίλε μου. Ηλίας από Έστερσουντ, Παουκτσής. Γεια σου, Ηλία. Σουηδία. Έστερσουντ. Από Σουηδία, ναι. Από το Έστερσουντ. Συγγνώμη, η Έστερσουντ είναι αυτή που είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ πριν ένα χρόνο. Ένα-δύο χρόνια. Πήγε στους τέσσερις του. Στους τέσσερις δεν πήγε. Είχαν πήγε τελικό. Στους τέσσερις. Στους οχτώ πήγε. Πέρασε από τους ομίλους. Πέρασε και αποκλείστηκε. Αποκλείστηκε από την Arsenal. Ήταν κοντά να την αποκλείσει. Στο Europa League δεν συνέχισε. Ναι, ρε.
Ναι, ναι, ναι. Και πού ναι. πήγε στο Europa League Έστερ Σουντ. Πέρασε του ομίλου και αποκλείστηκε μετά το επόμενο. Άντε πάλι. Ναι, αποκλείστηκε από την Άρσεν. Δηλαδή, δεν πήγε στου 16 Έστερ Σουντ. Όχι, ρε, σου λέει το παιδί πήγε. Στου 32. Εγώ σα λέω ότι πήγε παραπάνω από του 32 Έστερ Σουντ εκείνη τη χρονιά. Παιδιά, εγώ είδα τα παιχνίδια. Δεν ξέρει εσύ, επειδή είσαι από το Έστερ Σουντ. Δεν ξέρει, ρε φίλε, εσύ, επειδή είσαι από το Έστερ Σουντ. Δεν ξέρει. Έλα, κάτσε, πάμε. Κάτσε. Ζάχο, εσύ είσαι. Έτσι λέει ο Τάσος, εγώ έκανα το. Έκανα την επανατο repeat. Έλα, πάμε. Έκανα τον αντίλαλο. Έλα, Τάρα μου, φέτος το σηκώνουμε πανηγυρικά. Κάτσε, είναι πρώτη φορά που το που είπε. Πρώτη φορά τον ακούω. Πέντε αγωνιστικές θέλει ακόμη. Έχουμε. Εγώ του το λέω από τον Οκτώβριο και αυτός μου είπε: Όχι, δεν τελείωσε. Όχι. Πέντε αγωνιστικές θέλει. Τώρα τελείωσε. Α, τώρα τελείωσε, εντάξει. Τώρα τελείωσε. Άσου να λένε, Τάσο. Φέτος το σηκώνουμε πανηγυρικά. Έχουν φανεί οι ομάδες από πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός σιγά σιγά τη σκαμπουλάρει, ο μεγάλος φεύγει για Αγγλία, ο Παναθηναϊκός πάει για φούντο, η ΑΕΚ με το χάρτινο πρωτάθλημα της φέτος έχει αποδείξει ποια ομάδα είναι, σε ποια θέση και με μέσον είναι εκεί που είναι. Του χρόνου θα κοντοροχτυπηθούμε δηλαδή, εντάξει. Καλά, δεν κατάλαβες τι έγινε. Πήγε η ΑΕΚ και έρθισε για το συνεταιράκι του να βγει τέταρτο. Ναι, δεν πήρες γράμμα τι έγινε. Για τους Αριανούς. Έλα, για τους Αριανούς, ναι. Έχω να πω κάτι. Για πες μου. Παιδιά, γιατί γίνεστε η Μπαρτσελόνα όταν παίζετε μαζί μας. Τι να κάνουμε, να κάτσουμε να χάσουμε, ρε φίλε μου, τι θέλεις. Όχι, αλλά βλέπω με τον Ολυμπιακό παίζετε λίγο πιο ανοιχτά την άμυνά σας. Αυτό που είπα, άσε τι μου απάντησε ο Τάσος, άστο. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το είδες το ματς λογικά, έτσι? Ναι, το είδα. Το χθες το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το είδες? Το είδα, ναι. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε το ίδιο με τον Ολυμπιακό και το ίδιο με τον ΠΑΟΚ. Περίπου το ίδιο έπαιξε. Όχι, μπορεί να παίξει λίγο καλύτερα. Όχι, φίλε, το ΠΑΟΚ πιο καλύτερα έπαιξε. Μπορεί να παίξει λίγο καλύτερα. Γιατί όσο να είναι. Είχε το ίδιο πάθος. Αυτό λέω. Μα αυτό τώρα απάντησε. Η ίδια απάντηση. Είναι αυτή στο ΠΑΟΚ Άρης, ναι, και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το ίδιο το είδε και ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι, θα το δει διαφορετικά από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ναι, φίλε μου, αλλά από το ξεκίνημα, από τότε που ήρθατε στην Α, από το πρώτο παιχνίδι βγάζετε χολή. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, να λέμε τι ήθελες, ποια ήταν η σωστή αντιμετώπιση δηλαδή. Τι να λέμε. Η σωστή αντιμετώπιση είναι να δείτε ποιος έχει την καλύτερη ομάδα και να το παραδεχτείτε. Φέτος συνέχει ο ΠΑΟΚ, τι να κάνουμε. Α, μπράβο. Τώρα μιλάς ωραία, Ζάχο. Δεν μιλάω ωραία. Πέρσι και πρόπερσι δεν μπορεί να τοποθετηθεί. Ήταν σε κατσικογόρια. Όχι, πέρσι, όχι, έχω άποψη. Πέρσι ομάδα, σαν ομάδα, όταν λέμε ομάδα, καλύτερη είχε η ΑΕΚ. Σαν ομάδα, σαν σύνολο. Η άποψή μου. Σαν ομάδα. Ομάδα. Σύνολο. Συμπαγή. Ήταν η ΑΕΚ. Όχι, ήταν. Πέρυσι, επειδή ήμουν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα. Για το πρωτάθλημα λέμε, φίλε, δεν λέμε για ένα μάτσο. Για το καλύτερο στον ΠΑΟΚ. Ναι, πέρυσι, όχι, γιατί κρίθηκε γιατί φάγαμε τιμωρία. Αν πάρει όλα τα δημοσιεύματα. Όλα τα δημοσιεύματα έλεγαν ότι έξω στην επαρχία περιμένουν να πάει να παίξει ο ΠΑΟΚ μπάλα για να πάνε να δουν την μπαλάρα που παίζει σε όλη την Ελλάδα. Πέρυσι έπαιζε καλή μπάλα ο ΠΑΟΚ. Εγώ σου είπα ομάδα. Φέτος δεν έπαιξε. Δηλαδή πέρυσι ήταν καλύτερο ο ΠΑΟΚ από πλευρά θεάματος. Φέτος δηλαδή 2-3 παιχνίδια. Πάντως αγωνιστικά μέσα στο γήπεδο 71 βαθμούς πήρε. Καλά, εντάξει. 69 πήρε η Χάρτινη. Με ένα μάτς παραπάνω η ΑΕΚ. Έτσι. Τι να κάνουμε. Έτσι Τάσο. Τι να κάνουμε. Τα ίδια να λέμε πάλι. Αυτό που έχω να πω. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε παγωμένα στα πρώτα παιχνίδια, γιατί ήμασταν καινούργια ομάδα, καινούργιοι παίχτες, καινούριος προπονητής, αποκλεισμός από το Europa. Εντάξει, από το 8ο παιχνίδι μπορώ να πω, βάλαμε μπρος τις μηχανές. Αλλά η ΑΕΚ με τους διαιτητές τους, με το παιχνίδι όπως θέλανε το κάνανε, ο Ολυμπιακός που ήρθε και καλά έφαγε το ρολάκι που τον ακούμπησε στον νόμο, φάγαμε τη τιμωρία. Επίσης και με την ΑΕΚ μας ακυρώσανε καθαρό γκολ. Όχι φίλε, δεν είναι καθαρό γκολ. Ολοκάθαρο γκολ είναι. Ολοκάθαρο γκολ το έδειξε και ο διαιτητής, το έδειξε και ο υπόπτης, το είπαν και στη FIFA. Για τους Αριανούς είναι offside. Έχουν ακυρωθεί. Για τους Ολυμπιακούς είναι offside. Για τους Αεξίδες είναι offside. Να ξέρουμε ότι έχετε κοινή γραμμή. Κοινή γραμμή έχετε με τους Γάβρους και δυστυχώς, με τα γανούνια. Τι να κάνουμε. Αστεκόταν το δεύτερο σου γκολ χθες. Άκουσε με ένα λοιπόν. Άκουσε λίγο για να μαθαίνεις. Για γιατί να δεν το ξέρεις. Εγώ δεν το ξέρω. Ναι, δεν το ξέρεις. Θα ήταν offside αν ο παίκτης που είναι πάνω στη γραμμή και πηδάει και περνάει μπάλα από κάτω τα πόδια του, πάνω στη γραμμή λίγο πιο μπροστά.
εμπόδιζε το οπτικό πεδίο τερματοφύλακα ή εμπόδιζε, ή εμπόδιζε να παρέβει στην, να κάνει επέμβαση ο τερματοφύλακας. Να πω και εγώ την άποψη. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Να πω εγώ την άποψη. Αυτό λέει ο νόμος. Λοιπόν, χθες το λέει ο διαιτητικός νόμος. Το δεύτερο σου γκολ, το γκολ του Μάτος, ο, πώς λέγεται αυτός, ο Σφιντζέρσκι, πώς λέγεται αυτός. Σφιντζέρσκι. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Αυτός είναι σε ολόιδια θέση όπως ήταν πέρσι ο Μαουρίτσιο. Τι κάνει ο Σφιντζέρσκι, Μιτζέρσκι, πώς το λένε αυτόν. Μένει ακίνητος όμως. Δεν κουνιέται καν. Γι' αυτό μέτρησε και τον γκολ. Αν έκαμνε κίνηση προς την μπάλα και το χθεσινό σου δεύτερο γκολ θα ήταν offside. Κατάλαβες τι σε είπα. Μια χαρά καταλαβαίνω και ξέρω. Ή καταλαβαίνεις μόνο στο μυαλό σου αυτά που θες. Όχι, όχι. Μια χαρά. Πάρε και δες τη φάση λοιπόν, γιατί δεν θυμάσαι. Κινείται προς την μπάλα ο Μαουρίτσιο. Δεν έχει σχέση. Δεν παρεμποδίζει. Δεν έχει σχέση. Έχει. Είναι αυτό που σου λέω. Αυτό λέει ο νόμος. Δεν κάνει. Θα αλλάξει ο νόμος. Λέει ότι κινείται προς την μπάλα ή offside. Έτσι λες εσύ. Ο νόμος λέει άλλα. Εκτός αν εσείς οι Αριανοί έχετε άλλους νόμους. Όχι, εσείς έχετε άλλους νόμους. Έχετε εσείς οι Αριανοί. Έλα, φίλε μου, για λίγο. Και το άλλο το ωραίο. Πέσει αυτό και κλείσει οι γραμμές πολλές. Λάθος έκανε. Δείχνει σέντρα. Ορμάνε 2-3 παίχτες πάνω στον επόπτη. Και ο επόπτης δείχνει σέντρα. Αυτό είναι τώρα άλλο θέμα. Και ο επόπτης δείχνει σέντρα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, ο επόπτης δείχνει σέντρα. Εδώ... τον ορμάνε 2-3 αεξίδες. Εγώ ήμουν στην 5. Αυτό μπορεί να έχεις. Μπροστά. Αυτό... ήμουν πίσω από τον επόπτη. Αυτό μπορεί να έχεις δίκιο. Σε αυτό μπορεί να έχεις δίκιο ότι άλλαξε την άποψή σου. Την άποψή του. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το, η αρχική του τέτοια δεν ήταν λάθος. Τέλος πάντων, το είπαμε ότι είναι ολόσωστο τον γκολ. Μόνο οι Αριανοί, οι Ολυμπιακοί. Οι Αριανοί, επαναλαμβάνω, οι Ολυμπιακοί. Και οι αεξίδες έχουν κοινή άποψη. Όχι, όποιος και να το δει. Κατάλαβες, γιατί είναι συνεταιράκια. Είναι απλά να το δει. Όποιος και να το δει. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, παιδιά, φιλιά. Να σε καλά, καλώ ήρθατε. Τάσο, κάτι τελευταίο. Θα προσπαθήσω να είμαι στην απονομή κάτω. Να είσαι αγόρι μου. Να δούμε. Να έρθεις και στο στούντιο εδώ να είστε μαζί με τον Τάσο. Εντάξει. Να έρθω, γιατί όχι. Έγινε Λιάκο, να σε να έρθεις, γιατί πολλά εγώ... φιλιά, παιδιά. Καλό βράδυ, να έρθεις γιατί εγώ δεν πάμε. Να είσαι. Έλα παιδιά, έλα. Θα λείπω. Να είσαι να πανηγυρίσεις ένα πρωτάθλημα. Αναρωτική άδεια. Ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που θα πάρει η Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα πάρει η Μακεδονία μας. Θα πάρει η Βόρεια Ελλάδα μας. Τι να κάνουμε. Ο ΠΑΟΚ που είναι. Είναι Μακεδονία μας ή Θεσσαλονίκη μας. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα μάγκες. Γεια σου Γιώργη. Τι έγινε λοιπόν, βασικά ήθελα να... Ξανά είσαι πέτα. Μ' ακούτε? Ναι, δεν σε ακούμε φίλε μου. Βασικά ήθελα να πω κάτι άλλο, αλλά εντάξει λίγο ψιλοσυγχύστηκα με τον παραπροηγούμενο, τον taxi driver, οδηγός. Α, τον εντάξει, χαριτολογώντας λίγο. Λοιπόν, ακούστε λίγο, γιατί μπροστά σε αυτούς ο Πινόκιο είναι ένα γατάκι, γιατί το ψέμα το έχουν κάνει οι επιστήμοι. Βγήκε η Μαδούρα, ο εκπρόσωπος τύπου αυτής της ομάδας, που απεχθάνομαι, και είπε ότι δεν θέλαμε να διακοπεί το παιχνίδι και ήμασταν έτοιμοι να παίξουμε κτλ. Ναι. Έλα όμως που ο Γερμανός διαιτητής που ήθελε να κρατήσει το κύρος του βγήκε και τους ξεφτύλισε και είπε ότι οι γηπεδούχοι ήταν οι μόνοι που θέλουν να συνεχιστεί το μάτς, ενώ αυτοί λέει από τα δακρυγόνα λέει ήταν μέσα στα αποδυτήρια και κλαίγανε. Ναι. Όσο για τον ηχοκόπτη που βγήκε εκεί πέρα μέσα που λέγανε, εκεί τσιμουδιά, δεν μίλησε κανένας. Μαζευτείτε τώρα όλοι λοιπόν εκεί πέρα με τα ψέματά σας και την ψωροπερηφάνειά σας. Εμείς σας περιμένουμε, μάγκες του ΠΟΚ. Εγώ γουστάρω τον Γερμανό τον διαιτητή που βγήκε και τα είπε στα ράτα. Είπε παιδιά, εγώ μέχρι το 40 περίμενα και τις δύο ομάδες να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αλλά λέει οι φιλοξενούμενοι είπαν ότι δεν μπορούν να παίξουν μπάλα γιατί δακρύζανε, λέει, από τα δακρυγόνα. Και για, να καταλάβει εγώ, και, για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται, ο εκπρόσωπος τύπου ο Καραπαπάς βγήκε και είπε ότι εμείς λέει θέλαμε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Λέει, επιμέναμε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και μετά τον έχει κάνει ρόμπα ο Γερμανός ρέφερι. Ο Καραπαπάς, ο οποίος άλλη μία φορά προκλητικότατα, την ώρα που διακόπηκε το μάτς οριστικά, στη Φυσούνα αποχωρώντας, χαιρετούσε προκλητικά και επιδεικτικά τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Προκαλώντας άλλη μία φορά μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να φεύγει ανενόχλητος, να μην τον πειράζει κανένας, να μην παρεβαίνει κανένας, στο να μην προκαλεί αυτός ο άκρος προκλητικός εντός παρεθέσεως και εισαγωγικών παράγοντας. Δηλαδή κάτι άλλο δεν μπορώ να τον πω. Ξέρουμε αυτοί μαρτυράνε χωρίς ξύλο. Τέλος πάντων, όσο για τις αιχμές που έφερε
για το μάτς με τον Πανετολικό. Ας μας πει πώς περάσαν οι ομάδες της Αθήνας εκεί πέρα μέσα στην την έδρα. Νομίζω η ΑΕΚ έφαγε 4. Έλα βρε, άστο να τώρα τραγουδάει. Γι' αυτό σου είπα είναι ντεφορμένη ενημέρωτο. Στα τελευταία 6 παιχνίδια ο Πανετολικός με τον ίδιο τερματά παίζει. Άστο να τώρα να λέει τις χαζομάρες. Το πείτε στον Κολαντρίζο να διασκεδάζουμε. Okay. Όσο εντάξει, τέλος πάντων, ας αλλάξουμε λίγο mood. Όσο για τον Ζάχο που είπε τέλος πάντων ότι πέρσι παίζαμε καλύτερη μπαλάρα, εγώ θα πω ότι ναι, ίσως επειδή. Σαν θέαμα, σαν θέαμα λέω. Ναι. Αλλά Ζάχο, επειδή πιστεύω ότι βλέπεις πολλά χρόνια μπάλα, ξέρεις ότι οι άμυνες κερδίζουν πρωταθλήματα, έτσι. Ναι, δεν το ξεχνάμε αυτό. Οπότε δηλαδή σαν συνέχεια του περσινού, όχι, είδαμε αυτό... μία ομάδα... Ναι, αυτό δεν το είπα να το μειώσω. Είπα ότι πέρσι, γιατί το μισώ, λέω πέρσι σαν θέαμα ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, αλλά σαν ομάδα, σαν συμπαγές, ήταν η ΑΕΚ νομίζω. Ναι. Σαν ομάδα. Και μην ξεχνάς ότι η ΑΕΚ πέρσι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, δεν είχε Ευρώπη και η ΑΕΚ έπαιζε Ευρώπη, έτσι. Ναι. Είναι τα ΣΥ για τον ΠΑΟΚ αυτό. Ακούω λίγο και ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα όταν ήταν να φορμαριστεί για τους προκριματικούς, για τους Εντώνη και τα λοιπά. Ναι. Εγώ ήμουνα μέσα στη Βασιλεία, έτσι ήμουνα στο γήπεδο. Και τα πρώτα 20-25 λεπτά που έπαιξε ο ΠΑΟΚ ήταν φανταστικά, έπαιξε μπαλάρα. Mm. Από εκεί και μετά, μετά την ισοπαλία της Μπενφίκα που παίξαν μέσα στην έδρα μας και τα λοιπά, που τα πρώτα 15-20 λεπτά πίστευα ότι θα βάλουμε δύο μπαλάκια και θα τελειώσει το παιχνίδι, πληρώσαμε και κάποιες απειρίες θα έλεγα εγώ, έτσι. Mm. Γιατί πρέπει να έχεις και λίγο εμπειρία σε αυτόν εδώ το θεσμό. Πρέπει να ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή ποιοτικότεροι παίχτες ή μάλλον στα χαρτιά, παίχτες που έχει η Μπενφίκα για παράδειγμα, αυτούς τους Αργεντίνους και τους Πορτογάλους, ότι είναι όλοι λίρα 100 και δεν πρέπει να τους αφήσει. Είναι πιστεύω καθαρά θέμα εμπειρίας αυτό εδώ που έγινε, γιατί εγώ θα την έπαιρνα και την Μπενφίκα μέσα στο σπίτι μου. Αν έβαζε δηλαδή ο Λιμιός εκεί τον γκολ, πιστεύω ότι θα βλέπαμε άλλο μάτς. Και από εκεί και μετά είδαμε να κάνει λίγο μια κοιλιά η ομάδα. Αυτό ήταν όλο. Θα αλλά παίξεις... είχαμε πει και με τον Τάσο. Θα παίξεις φέτος, οπότε γύρω... θα παίξεις φέτος προκριματικά. Και δεν ξέρω τώρα βέβαια, αυτό το σχολιάζαμε και προχθές. Δεν ξέρω αν στο τελευταίο εκεί που θα είναι, ας πούμε, αν φτάσει μέχρι εκεί που θα είναι να μπει στο ομίλους ή όχι, αν είναι ο ΠΑΟΚ δυνατός ή όχι, δεν το ξέρω αυτό. Κοίταξε, Ζάχο παίζει όλο νομίζω τι θα κάνουν οι αγγλικές ομάδες, πώς θα περάσουν, ναι, θα πώς θα προχωρήσουν. Οι Ολλανδικές, οι ομάδες και τα λοιπά. Mm. Αλλά εντάξει, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν σίγουρα 2-3 καλές μεταγραφές. Αλλά σπάρουμε εμείς πρώτα το πρωτάθλημα και το κύπελλο και βλέπουμε. Okay. Να είσαι καλά Γιώργα. Okay. Έγινε μάγκες για χαρά. Okay. Για χαρά, να είσαι καλά. Το πρωτάθλημα το πήρες, το κύπελλο το πήρες. Όχι. Πάμε και στο τελευταίο πριν το break. Τον 11. Ναι, πήγε, ναι. Τελευταίος. Μην καλείτε άλλο, μετά θα ανοίξουμε πάλι τις γραμμές. Όπως πάντα. Τελευταίος. Ναι. Γεια σας Αλάνια. Γεια σου. Γεια σου και σένα. Παιδιά, από εδώ και πέρα που πάμε σε χωριά, γεμίζουν τα γήπεδα. Πανετολικός πότε είχε κόσμο προχθές με εμάς. Μέσα εντάξει. Ήμουνα. Με τον πρώτο θέλουν. Γενικιά ήτος με τον πρώτο. Ποιος, θέλω να δούμε και μπάλα. Το όνομά σου φίλε μου αν θέλεις. Δεν ξέρω αν παίρνεις και πρώτη φορά. Όχι, τίποτα. Πρώτη φορά δεν είμαι. Όχι. Δυτικά είμαι. Τα Χαμάτας. Α, ο, τα Χαμάτας. Γεια σου Κωστάρα. Τι την πρώτη γεια σου Κωστάκη. Γεια σου. Λοιπόν. Η ΑΕΚ λες Ζάχο ότι έπαιξε, ήταν πιο ομάδα. Πέρσι θυμάσαι η ΑΕΚ πώς έπαιρνε τα παιχνίδια. Πιο συμπαγής με... είπα και πιο ομάδα, ναι. Πώς, την Λαμία που την έπαιρνε με ανύπαρκτα πέναλτι από το ρε, κέντρο. Φίλε μου έπαιζε, εντάξει έπαιζε 4 μήνες και δεν είχε και το ρόστερ της εναλλακτικής λύσης. Έπαιζε 4 μήνες Ευρώπη, Ελλάδα, κύπελο και ήταν αίτητη. Σιγά τα κλάψουν. Άρα, τι, σιγά τα κλάψουν. Άρα που έπαιζε Ευρώπη τη δικαιούνται το πρωτάθλημα δηλαδή. Όπως όχι, το λες. Δεν είπα δικαιούταν, είπα ήταν πιο συμπαγή σαν ομάδα. Ήταν. Είπα ο ΠΑΟΚ έπαιζε πέρσι ποδόσφαιρο πιο θεαματικό, αλλά η ΑΕΚ ήταν πιο ομάδα, πιο συμπαγή. Δεν την κέρδιζε εύκολα την ΑΕΚ. Αυτό ξέρεις είπα. Το σύνθημα τον κύριο που λέει. Όλη η Ελλάδα ενωμένη από το ΠΑΟΚ περασμένη. Φίλε, τόσο μίσος έρε για τον ΠΑΟΚ. Όλη η Ελλάδα. Ναι, ρε φίλε. Τι, δηλαδή τι έγινε. Ξυπνήσανε εκεί στο Αγρίνιο και ιστορίες μας κάνανε. Δεν ξέρω στο Αγρίνιο τι κάνανε. Την αλήθεια, δεν το είδα. Όσο για το σήμα του Ολυμπιακού, ξέρεις τι μοιάζει, έτσι. Σε προφυλακτικό δεν μοιάζει. Εντάξει, τώρα αυτά αφήστε τα, είπαμε. Ω, γιατί ρε, γιατί ρε... γιατί θα πάει τώρα ένας Ολυμπιακός και θα αρχίσει να σε πει
κάτι διαφορετικό και θα κνευριστούμε όλοι μαζί. Το Χόβης επιτόπου στέλνει να πάει να μιλήσει στο Τσουκαλά. Δεν μου λες, ο Σάβας που είπε δίκαιο κερδίζουμε το πρωτάθλημα φέτος. Πριν ένα μήνα είπε ο Ολυμπιακός πήρε την μπάλα Μπαρτσελόνα εκεί, δεν είχε άνοια. Όχι μόνο αυτό είπε. Και είχε πει το πρωτάθλημα το πάρουμε εμείς τελικά, θα το δείτε. Έτσι και είπε. Θυμάσαι πέρσι τι έλεγε ο κ. Σάβας. Το πρωτάθλημα δεν θα το πάρει, λέει, ο ομάδα Θεσσαλονίκη της Αθήνας. Εγώ σε την ΑΕΚ. Κοίταξε λίγο τώρα, εγώ τον κ. Σάβα δεν τον παίρνω στο σοβαρά. Εντάξει. Ούτε καν τον έχω σε εκτίμηση για να, λάβω υπόψη τα λόγια του. Και δεν περίμενα εγώ τον Μπαρμπασάβα να βγει εδώ στην πόλη να πει τα καραγκιουζλίκια που είπε για να μου πει ότι είμαι πανάξιος πρωταθλητής. Εννοείται. Το λένε οι ίδιοι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Όσοι δεν είναι κομπλεξικοί, όσοι δεν είναι υπάλληλοι του Μαρινάκη και του Κόκαλη, όσοι είναι πραγματικοί καθαροί, γνήσιοι Ολυμπιακοί, το παραδέχονται αντρίκια. Όπως το παραδέχονται και οι αεξίδες, πολλοί και πολλοί Παναθηναϊκοί. Αριανοί λίγοι το παραδέχονται, αλλά το παραδέχονται και αριανοί, να ξέρεις. Συνεταιράκια είναι. Ζάχο, πού πήγαινε σχολείο, ρε, γυμνάσιο? Γυμνάσιο? Ναι. Καραμάνο. Δεν πήγαινες από εκεί που είμαι εγώ? Πού να ξέρω πού πήγαινες? Καραμάνογλου, γυμνάσιο δεν μου είπες, Καραμάνογλου. Ναι. Και μετά πιο πάνω στο... πάνω από το Καραμάνογλου στο Λύκειο. Λάθος πληροφορίες μου έδωσε ο αδερφός σου. Ο αδερφός καλά... μου. Ναι. Άρα... Καλά είναι ο Κωστής, ρε. Ναι, σήμερα τον είδα, ναι. Μια χαρά είναι. Κάτε και ένα τελευταίο. Σήμερα τι έγιναν με την... κίνηκησαν με τους νεοφώτιστους τους. Δεν ξέρω, μόλις ήρθα. Ποιοι είναι νεοφώτιστοι? Ο Απόλλων και ο Άρης. Ναι, ο νεοφώτιστος είναι αυτός που παίζει πρώτη φορά κάπου. Πρώτη φορά, μετά από πέντε χρόνια. Ναι, μετά από πέντε χρόνια έπαιξε πρώτη φορά. Ρεζάχο, πέντε χρόνια λείπατε. Οι νεοφώτιστοι δύο φορές στην έδρα σου με την καλύτερη ομάδα που είχες ποτέ, τι κάναν? Για πες μας. Πλάκα σας κάναμε. Για να οι νεοφώτιστοι χάσανε μέσα στην έδρα τους όμως. Σήμερα χάσανε, δεν ξέρω, λόγω τιμής. Χάσαμε. Χάσατε. Ναι, χάρηκες, ε. Να δε και. Καλή πρωτοχρονιά. Αδικιά σου τα γαμάτα. Χάρηκε τα γαμάτα. Καλό βράδυ. Άντε, καλό βράδυ. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα αμέσως μετά το 2310-287 και 3 οκτάρια. Κύριε Τρέγια, είστε εδώ. 6945-287 και 3 οκτάρια. Αφού το πήρες πάνω. FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, σκέψεις σας στο 54-526. Βασίλης Καβαδίας πάει στο διαφημιστικό διάλειμμα. Όλα μετά... τα κοράκια στο Καραμάναγλου πήγαιναν. Λέει ο Χριστόδουλος από Στοκχόλμη. Εγώ, ρε, είμαι κοράκι. Όχι, ρε. Όλα τα κοράκια στο Καραμάναγλου πήγαιναν. Έτσι λέει εγώ. Όχι. Ο φίλος, ο Χριστόδουλος. Αποσιολόγοι, λέει όλοι. Δυστυχώς δεν ήμουν καθόλου κοράκι, ακριβώς το αντίθετο. Έτσι ήταν. Ναι. Κοράκι, όπως εννοεί διαιτητή. Όχι, κοράκι εννοεί. Τι κοράκι. Αυτός ήταν διαιτητής. Εκτός το πόλο ήταν και διαιτητής. Δεν μας είπε τι είχε πει ή όχι. Όλα τα θυμάσαι. Άντε, κάτω διάλειμμα. Εγώ να το κάνω. Βασίλης Καβαδίας. Επί το έργο. Μάθατε το νέο. Ποιο είναι νέο? Πάρα πολύ πιθανό το σενάριο να επιστρέψει ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Καρίμ Ανσαριφάρ μέσω Νότιχαμ στον Άρη Θεσσαλονίκης, όλος τυχαίος. Όλος τυχαίος και αυτό. Όλος τυχαίος και αυτό. Αν μείνει ελεύθερος. Δεν είναι φήμη, γιατί το γράφει και στα Ολυμπιακά site που διάβαζες προ λίγο, το είδες στα κόκκινα site που διαβάζει, έτσι. Άμα μείνει ελεύθερος, μας ενδιαφέρει, είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, εκτός αν διαφωνείς. Είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αν και μείνει ελεύθερος. Για μια ομάδα που προσπαθεί να καθιερωθεί στην πρώτη εθνική. Α, μπράβο, για μια πενταετία αρχικός. Για ποιον? Για τον Πάουκ. Δεν έχει πέσει πάνω. Να καθιερωθεί. Πέσει στην πρώτη θέση, νομίζω. Όχι, στην πρώτη εθνική. Α, στην πρώτη εθνική. Πρώτα, δεν είναι ψέμα αυτό, παιδιά, μην τσατίζεστε. Δεν είναι ψέμα. Απαντάμε. Τι να κάνουμε. Τρεις υποβιβασμοί, Β' Γ' εθνικές. Και τις τρεις, όχι φυσικά. Και τις τρεις φορές ανέβηκα και για πλάκα βγήκα Ευρώπη. Και τις τρεις. Και τίποτα. Το λέω απλά. Τίτλο πόσα χρόνια έχεις να πάρεις? 49. Το τελευταίο πρωτάθλημα που πήρες, υπάρχει έχρωμη φωτογραφία? Δεν έχει σχέση. Ρωτάω. Όχι. Ρωτάω. Ναι. Είναι λίγο μετά το όχι που είπαμε τα ξάστα. Δεν μετράνε. Πώς δεν μετράνε? Α, νόμιζα. Όλα μετράνε. Θέλω, περιμένω μια έγκριση. Πώς λέμε, μετράνε, αλλά πιο πολύ μετράνε μετά το ποδόσφαιρο που έγινε επαγγελματικό. Γιατί μετά από 300 χρόνια
Εμείς μπορεί να είμαστε αστρόσκονοι, αλλά τα πρωταθλήματα του 2019, το δικό σου θα λέει μετράει πριν 300 χρόνια αυτό. Μετράει, γιατί τότε μπορεί να είναι με 10. Είναι πολύ πιο παλικαρίσιο. Ναι. Επειδή συμμετέχουν 16 ομάδες, όχι τότε, 8. Τι σχέση έχει κάνει. Επειδή είναι 30 αγωνιστικές, όχι 16. Ο πληθυσμός τότε ήταν λιγότερος, θα ήταν λιγότερος. Εσύ έπαιζες. Είναι μεταπολεμικά. Δεν έπαιζες εσύ. Είναι, ορίστε. Δεν έπαιζες εσύ τότε. Πότε. Όταν έπαιζε ο Άρης και πήρε το πρωτάθλημα. Δεν το πρέπει να το ψάξω. Έπαιζε. Ο Ολυμπιακός έπαιζε, ο Παναθηναϊκός έπαιζε. Θερμαϊκός έπαιζε, ένας Άτλαντας έπαιζε, κάτι τέτοια. Δεν πειράζει. Ναι, ναι, ναι. Τώρα θα πάρετε και του χρόνου το πρωτάθλημα, μας πέρασε του χρόνου. Κοίταξε λίγο. Κοίταξε λίγο. Σε τίτλους είμαστε, έχουμε τους διπλάσιους ήδη. Ναι, τώρα με πατσίζει, με ισοφαρίζει. Σε τίτλους έχουμε. Σε τίτλους μιλάω. Έχουμε διπλάσιους τίτλους από εσένα στο πρωτάθλημα. Και φέτος. Σε φέτος μπορεί να γίνουν 10. Έτσι. Μπράβο. Θα πάει λοιπόν και αυτός ο μύθος που λέγανε οι Ολυμπιακοί, οι αεξίδες, φτάστε τον Άρη στο πρωτάθλημα και τα λοιπά. Λοιπόν, σας φτάνουμε. Σας περνάμε και στα κύπελα και πώς σας περνάμε. Στα κύπελα μας περνάμε. Έτσι, μπράβο. Άρα είμαστε πολύ παραπάνω υπερδιπλάσιοι, τώρα... υπερδιπλάσιοι στους τίτλους. Αντρέα, τώρα εσύ εδώ άλλος λένε, άσχετα τι λέει, δεν είναι το 99% δεν θεωρούν τους ίδιους τους Άρης τίτλους. Και εσύ τώρα περιμένεις να πω αυτό τώρα το πράγμα. Όχι, λοιπόν, παιδιά, είναι τίτλοι. Εγώ προσωπικά τους αναγνωρίζω. Έτσι. Αλλά είναι διαφορετικοί οι τίτλοι που πάρθηκαν το 1928, το 1932, το 1946. Έτσι. Από το να το πάρεις το 85, να το πάρεις το 2019, να το πάρεις το 2001, το 2003. Και το 2017, 2016 κτλ. Το 2078 και 80 θα είναι διαφορετικοί από ότι είναι το 2018. Τι να κάνουμε. Πώς δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Τι να κάνουμε. Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν. 23-10-287-38-69-45, το είπαμε τρεις φορές. Άντε, δεν το ξαναλέω. Πάμε στους φίλους, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Ζάχο, εδώ στο Καραμάνογλου που είναι πίσω από τον ΑΕΔ, πήγαινες. Ναι, τώρα είναι ο ΑΕΔ, εκείνο που είναι τώρα ο ΑΕΔ, ήταν Λύκειο παλιά. Καλά, εκείνο ήταν γκέτο του ΠΑΟΚ, εσύ Αργιανός πώς έγινες. Ποιο ήταν γκέτο του ΠΑΟΚ. Εδώ, Αμπελόκηπη, Νεάπολη. Ναι, είχε πολύ περισσότερο ΠΑΟΚ, ναι. Τι με δεν είχε άλλο. Πάνω από το 26, λέει. Το 28. Ναι, 28 πάνω. Στενό μέσα. Καραμάνογλου, ναι. Στο στενό μέσα δεν ήταν. Ναι, ναι, Καραμάνογλου, ναι. ΠΑΟΚρατούμενο με διαφορά. Εγώ δεν πρόσεξε, δεν μένω και εγώ μένω πίσω από το νέο σταθμό. Αλλά εκεί πήγαινα. Μετά έγινε λίγο μετά τον Άγιο Νικόλαο. Είσαι μακριά, ρε φίλε, από εκεί. Στο 16ο πήγε. Ναι, στο 16ο. Στο 16ο. Τι ήθελα να πω. Τώρα ακούμε διάφορα σενάρια, κύριε Πανόπουλε. Τι βγάλετε 10.000 ωραία εισιτηριάκια, το 10 ευρώ. Δεν υπάρχει 10 ευρώ με Πανόπουλο, ξέχασε το. Ας βάλει 15, δεν πειράζει, για να τα πάρει τα λεφτά, αλλιώς δεν θα τα πάρει. Σαν θυπάω, παίζω. Ποιος είναι, λέω. Βάλτε σε μια αγωνία τους στρατιώτες που έχουν τα 100 διαρκείας. Δεν πειράζουμε κανένα εμείς τους αγαπάμε τους στρατιώτες και στα καρναβάλια ερχόμαστε τέτοιο. Θα πάρουμε το διπλό να φύγουμε. Δηλαδή μην κάνουνε. Με συγχωρείς τη βλακεία και δεν δώσουν εισιτήρια, γιατί αυτός ο κόσμος δεν σταματιέται. Αυτό το μάτς και δηλαδή θα πάρει. Πώς? Δηλαδή θα πάρει και τα λεφτά, γιατί κάτω από 20 ευρώ δεν υπάρχει εισιτήριο. Για πέταλο 20, γιατί στα άλλα πιο ακριβά λοιπόν. Θα τα βάλει. Και θα πάρει και άσο. Επειδή δεν το γνωρίζετε προφανώς, έβγαλε ανακοίνωση η Ξάνθη και λέει ότι αν θα έρθουν παοξίδες στο γήπεδο δεν κατεβαίνουμε να παίξουμε. Ναι. Ας μην κατέβουν να παίξουν, να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Πού είναι αυτό. Ναι. Θα μπουν, λέει, μόνο τα διαρκείας της Ξάνθης. Τα ίδια και τα ίδια με τον κύριο Πανόπουλο. Αν δούμε, λέει, δεν λέμε λέει, να δούμε 20-30 λεπτά οξύδες. Αν δούμε, λέει, αυτό που είδαμε στον Πανετολικό και από ό,τι φαίνεται ο κόσμος θα είναι πολύ παραπάνω. Τι δεν πολύ κατεβαίνουμε, πάνω. Λέει, να παίξουμε. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, όλη τη χρονιά έχετε κάνει και τι δεν έχετε κάνει. Έτσι. Εντάξει, όμορφα και ωραία, θα επιτρέψετε στον πρωταθλητή Ελλάδος, τον πανάξιο πρωταθλητή Ελλάδος κύριε Βασιλιάδη, να παίξει στην Ξάνθη με τον κόσμο του. Έτσι και να επέμβει. Όμορφα και ωραία. Και ο δήμαρχος της Ξάνθης, γιατί 10.000 κόσμος θα γεμίσει όλες τις ταβέρνες, πιο πολύ και από το καρναβάλι θα τα οικονομήσουν. Να πάμε ομαλά, να πάρουμε το μάτσο. Εμείς θα φύγουμε σαν κύριοι. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Άντε να είσαι καλά. Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Γεια σας. Έγινε. Γεια σου, Ρεγίγαντα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Δεν μας είπε όνομα. Δεν πειράζει. Πάμε στον καλησπέρα επόμενο. Καλησπέρα στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Ζάχο. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Τάσο. Ο Τάσος από Κολωνία είμαι. Κολωνία. Θα γυρίσω όλο τον κόσμο. Από την Κρήτη που είναι Κολωνία. Τι Κολωνία. Μία παρέμβαση του φίλου του Γιάννη. Περίμενε λίγο, Τάσο, σε μήνυμα. Ναι. Οι πτώσεις, λέει, του Άρη είναι 4.
Τρεις φορές λέει από την Άλβα στη Β' και μία από τη Β' στη Γ'. Διόρθωσε λέει το διπλανό σου φίλος ο Γιάννης. Από την Α στη Β' πήγαμε κατευθείαν Γ'. Δεν παίξαμε Β' και πέσαμε Γ'. Καλή είναι η προπαγάνδα. Από την Α στη Β' παίξαμε Β' και πέσαμε. Τι λέει ο φίλος. Έτσι λέει ο Γιάννης. Εσύ δεν το ξέρεις, πρέπει να σε πει ο Γιάννης. Δεν ξέρω, εγώ είμαι υποχρεωμένος. Καλά, ο Γιάννης μπορεί να λέει ότι είναι μέρα έξω. Τι να κάνουμε. Τα μηνύματα των ακροατών. Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα. Και εδώ έχω το. Είπαμε. Από μουσταρδοποίηση το επόμενο δίωρο. Είπαμε. Να λέμε, να ξέρουμε και τι λέμε. Έλα, Τάσο. Θα γυρίσω λέω όλο τον κόσμο και θα βλέπω την παοκάρα να κερδίζει μέσα έξω. Όπου και να πάω θα βγάζω τη στά, άσους, όπου και να πάω. Λοιπόν. Πήγε ο Πάοκ στην Κολονία. Την νίκη μας με το Αγρίνιο την είδα στο Βερολίνο. Α, τώρα έτσι το λες. Λουμπάς και έπαιξε Κολονία, γιατί Κολονία Β' Εθνική είναι, γι' αυτό. Μετά πάμε Λονδίνο. Και από εκεί, από παντού, όπου και να πάω, μόνο πάω. Στην Ξάδη μην πας μόνο και 11-0. Μεγάλο διπλό. Πρώτα απ' όλα να έχουν, όπως λέω, υγεία να έχουν τα παιδιά μας, το βασικότερο. Ναι. Μεγάλο διπλό κάναμε στο Αγρίνιο και άλλο ένα μεγάλο θα κάνουμε. Σοβαρότητα πάνω απ' όλα, δεν βλέπεις τα κεφάλια κάτω δουλειά. Είχα στείλει κάτι στον Τάσο, αυτό που παίχτηκε στο Open TV που είπε ο Κατσουράνης. Αυτός να... Ο Κατσουράνης, αυτό το μίασμα, αυτό που το ταΐσαμε κιόλας, που τελειώνει η συνέντευξη του Μάτος, που λέει το παιδί αυτά που είπε πάρα πολύ σωστά και ακούστηκε. Δεν θέλω να πω για τη λέξη τώρα στον αέρα, δεν με νοιάζει, δεν το λέω. Πες την αέρα. Τέλος πάντων. Με διαφορετικό τρόπο, δεν υπάρχει διαφορετικό. Τον είπε μαλάκα ο Κατσουράνης στο Μάτος. Όταν τελείωσε. Άκουρε, Ζάχο, άκου. Άκου, δηλαδή μιλάει ο ακροατής όταν τελείωσε. Ρωτάω χθες. Εχθές έγινε λίγο. Ακούγεται πάρα πολύ καλά. Το βιντεάκι υπάρχει και στο YouTube. Τέλος πάντων αυτό το σύχαμα. Να ξέρουν όλοι το ταΐσαμε και όλα αυτά. Ναι, πάνω σε τι είπε, για ποιο τι είπε ο Μάτος και είπε ο Κατσουράν, θέλεις όλες, γιατί υπάρχει κόσμος σαν και εμένα που δεν το είδε. Για πες. Ότι βλέπουμε το κάθε παιχνίδι και εμείς διαφορετικά και ότι έτσι όπως πάει και εξελίσσεται το πρωτάθλημα, θα δίνουμε όλα κάθε μάτς και βλέπουμε διαφορετικά και κοιτάμε τους τρεις βαθμούς και μπορεί να το πάρουμε, να σπάσουμε και το αίτητο του Παναθηναϊκού, να το πάρουμε αίτητο. Και εκεί φυσικά επειδή είναι αυτός Βαζελάκη μέχρι να μην πω πού, μάλλον το πείραξε και λέει και ακούστηκε. Και λέξε, εκεί τελειώνει η συνέντευξη. Ότι θα το πάρουμε έτσι για να σπάσουν το ρεκόρ και τον αποκάλεσε μαλάκα. Αυτό δηλαδή εκεί τώρα γυρνάει το κεφάλι μου με αυτό το σύχαμα. Αν τον πείραξε τον Κατσουράνη αυτό, ας πήγαινε στα ποδητήρια στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και να εψύχωνε τους παίκτες του Παναθηναϊκού να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Άγια σου. Τι τον πείραξε. Δεν φταίει ο Κατσουράνης, αδερφέ. Δεν φταίει. Φταίνε αυτοί που τον κρατάνε στο κανάλι και τον πληρώνουν κιόλα. Αυτό επειδή ακούγεται τώρα αυτή η εκπομπή πάρα πολύ, τον ακούνε, μπορούν να το βρουν. Εγώ το στείλα κιόλα εκεί που έπρεπε να το στείλω, το έχω κι εγώ. Καλά, και το είδα κι εγώ, το άκουσα. Ρε, το άκουσα. Ναι, το ξέρω ότι το άκουσε. Αφού το πρωί-πρωί γύρισε το κεφάλι μου εμένα. Καφέ πίνα και γύρισε το κεφάλι μου. Δηλαδή θα μα τυχήσουν, ούτε το πρωινό μα δεν μπορεί να ευχαριστήσει το. Τώρα τον Ζάχο τον αγαπάω πολύ. Σου εύχομαι Ζάχο να πάρεις κύπελο μετά από 100 χρόνια και πρωτάθλημα μετά από 4.000 χρόνια. Και εγώ εύχομαι το επόμενο γκολ που θα βάλετε να είναι το 2032, Τάσο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, καλό βράδυ, Μάκη. Καλό βράδυ. Καλό Τάσο, βράδυ. Λοιπόν, πάντως αυτό που... Επανέρχεται ο φίλος ο Γιάννης και λέει ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε. Αυτό το αποδεικνύει και το γεγονός ότι ενώ πέσανε στη β' κατηγορία βαθμολογικά, καταλήξανε στην ίδια χρονιά να παίζουν στη Γάμα. Τι λέει ρε φίλε, συγγνώμη. Γιάννη πάρε τηλέφωνο ρε φίλε και πες τα. 23-10-2-87-3-8. Λες έπεσε τέσσερις φορές, αν έπαιζε Β' Εθνική και έπεφτε. Έπαιξε ο Άρης Β' Εθνική εκείνη τη χρονιά. Λόγω των χρεών προτίμησε να πάει από τη Β' στη Γάμα και να σβήσουν τα χρέη του. Τι είναι νέο βρήκατε. Λοιπόν, είστε εσύ. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. 23-10-287-3-8 γραμμές είναι ανοιχτές. FM και NO. Σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους κρυφακούτε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα. Νάτος. Έλα εσύ. Καλησπέρα. Πριν πεις για τον ΠΑΟΚ, τι έγινε μεγάλη Μάντσεστερ, για πες μας. Ρεζίλη. Α, ρεζίλη τώρα. Το σκυλιόν. Όταν σου έλεγα, το ρόστερ δεν είναι για μεγάλα πράγματα, άλλα μου λέγες. Και τώρα άντε να βγάλω την Μπαρτσελόνα, αποκλείεται. Ποια τι να βγάλει, την Μπαρτσελόνα. Όχι, δεν θέλω να το πω γιατί δεν θα προλαβαίνουμε να κάνουμε σέντρα. Εδώ ο προπονητής τότε να την έχρισε πρώτο φαβορή για κατάκτηση. Την Μπαρτσελόνα. Ναι. Είναι πρώτο φαβορή για κατάκτηση από την Ζήλινγκ.
Είναι πρώτο φαβορί. Η Γιουβέντους θα αποκλειστεί, ο Ρονάλντο θα τιμωρηθεί για τη χειρονομία. Ε, εντάξει. Καλό ταξίδι. Ξέρω θα το πάρει η Μπαρσελόνα. Αλλά έβλεπα να πω την αλήθεια, έβλεπα τελικό με την Ατλέτικο, αλλά έπεσα έξω. Και ήταν και στο γήπεδο της. Πάμε στα του ΠΑΟΚ. Όχι, εγώ θα πω που λες για το. Για ποιον? Η τίτλη του ΠΑΟΚ μετά από πόσα χρόνια. Μέχρι στιγμής τα φρέσκα κουλούρια λένε δύο κύπελα συνεχόμενο ΠΑΟΚ και πρωτάθλημα. Άλλο είπα. Και πρόσεξε. Εάν ο Μιγέρε του χρόνου Άρη σηκώσει κυπελάκι, θα έχεις να λες και εσύ κάτι για αυτό. Όχι, δεν είπα αυτό. Λέω σε 80, σε 100 χρόνια, σε 150 και αυτά που παίρνει ο ΠΑΟΚ τώρα θα είναι παλιά. Δεν θα μετράνε. Θα μετράνε. Ε, αυτό λέω. Ε, τώρα, ναι, αλλά εφόσον τώρα είμαστε το 2019, θα πούμε για τα φρέσκα τώρα. Έτσι, ναι, δεν είναι? Καλά, ναι. Δεν είπα. Τι λένε τώρα? Ο, δεν είπα εγώ τίποτα. Δεν είπα τίποτα πάνω σε αυτό. Φυσικά το ναι. Ναι, λέμε τώρα, ας πούμε. Πάμε. Τίποτα. Να, ό,τι είπαν οι προηγούμενοι, θα δώσει όλα τα εισιτήρια ο Πανόπουλος. Δεν θα δώσει τίποτα. Να... Αλλά και αν και αυτό που με έστειλε, γιατί μου το έστειλε το link. Και τι θέλουν, να δείχνει την εικόνα του γήπεδο με 100 άτομα. Δεν είναι αυτό, ένα λεπτό. Δεν είναι επίσημη τη. Αυτό είναι κάποιοι οπαδοί των τέτοιων. Τη Ξάνθης, εκεί που είναι καμιά 30 σχολιοπαίδες. Αυτοί είναι όλοι και όλοι. Εντάξει, δεν είναι επίσημη τη Ξάνθης. Δεν νομίζω. Που στη Γάμα Εθνική έχουν ομάδες και πιο πολύ κόσμο. Ο Πανόπουλος θα σας αρμέξει κανονικά. Ξέρει τι είναι και θα σας αρμέξει τώρα. Θα τα δώσετε εισιτήρια όλα. Φυσικά, τι κοροϊδό. Θα σας πάρει και το 1-0 και τελείωσε. Πάντως με την ΑΕΚ τους έδινε 15 ευρώ τα εισιτήρια και με τον ΠΑΟΚ το έβαζε 30 και 40. 25 είχε με τον Άρη. Κατάλαβες. Με τον Άρη 25 και μετά τα έκανε 20. Δεν είπα για τον Άρη, είπα για την ΑΕΚ. Και το άλλο Άρη σήμερα το 5-0, τι τον πρώτο από το τέλος, κέρδισε και χαίρεται. Τι να κάνουμε, να κλαίμε επειδή κερδίσαμε 5-0 τώρα. Σας πείραξε και αυτό. Αρχίζουμε να κλαίμε. Ας έλγησαν πάνω στο καταδικασμένο πτώμα. Ναι. Άλλο, μα δεν κέρδισε 5-0 την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ βάλε 5 και μαγείρισε. Ήμασταν άτοικοι με την ΑΕΚ δοκάρια και τέτα τέτα χάναμε. Τι να κάνουμε. Ήταν αγανακτισμένοι από το Καραϊσκάκι που φάγανε 4. Ναι, τα παιδιά. Και το κύπελο ναι. Που λέει ο Ζάχος να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ, ναι. Υπολογίζει ότι με την ΑΕΚ θα είναι ο τελικός και θα το χάσει. ΠΑΟΚ Λαμία θα είναι. ΠΑΟΚ, θα περάσει Λαμία την ΑΕΚ, λες? Ναι, βέβαια, θα την περάσει. Εφόσον έβγαλε τον Ολυμπιακό, έχει δικαίωμα να ονειρεύεται, φυσικά. Δεν έχει. Φυσικά. Ναι. Αυτή η ΑΕΚ... Και ο ΠΑΟΚ με την Τρίπολη, άκου να σου πω, θα κάνει ένα 5-0 εδώ και θα στείλει την ΚΑΠΑ 20 κάτω. Ωραία. Χαλαρά. Ωραία. Εγώ δεν είπα αυτό. Λέω ΠΑΟΚ ΑΕΚ βλέπω τελικό. Με την ΚΑΠΑ 20 θα παίξει στην Τρίπολη. Πάω ΚΑΕΚ είναι ο τελικός, λέω εγώ, και σας κάνετε αυτά που λέει, γιατί τελικό κάτι διάβασα σήμερα χωρίς κόσμο, λέει, και σε άλλη χώρα. Κάτι αν είναι πάω Λαμία, με ποιον θα είσαι? Με τη Λαμία. Με τη Λαμία για να μην βγεις Ευρώπη αν είσαι πέμπτος. Και πέμπτος δεν με πειράζει. Δεν θα βγεις Ευρώπη. Πες μην βγω, γιατί. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Δεν θα βγει. Μ' αρέσεις. Δεν θα βγει και μετά πότε. Άσε που θα βγω τέταρτος, αλλά ποιο να μην. Λέμε ρε φίλε, βγαίνει πέμπτος. Με τη Λαμία. Βγαίνει πέμπτος. Με τη Λαμία. Παίζει πάω Λαμία. Με τη Λαμία. Δεν ξέρω να συμφωνούν οι συνάδελφοι. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα δεν ρώτησε. Δεν ξέρω να συμφωνούν. Εμένα δεν ρώτησε. Να μα πούν και οι άλλοι Αργιανοί. Μα πούνε, τι με. Θέλουν να πάρουν, θέλουν να βγουν Ευρώπη μετά από 4-5 χρόνια που λείπανε και να πάρει το κύπελο ο ΠΑΟΚ, ή θέλει να το πάρει η Λαμία και να μην βγουν Ευρώπη. Λαμιάρα, ολέ, Λαμιάρα. Έτσι λέει, ο Ζάχος λέει Λαμία, εγώ το σέβομαι. Λοιπόν, την ΑΕΚ δεν τη συμφέρει να εμφανιστεί στο τελικό με τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν θα έχει 2-0 όπως πέρσι, θα έχει παλάμη. Άντε να σε καλά. Άντε να σε καλά. Βλέπω επανάληψη του Βόλου, βλέπω. Να κερδίζει η ΑΕΚ με 2 μέτρα offside goal. Για να ενημερώσουμε λίγο και το κοινό, στο πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα το 1927-28, υπό την αιγίδα της ΕΠΟ μετήχαν οι πρωταθλητές των τριών ιδρυτικών ενώσεων της ΕΠΣ Αθηνών, ΕΠΣ Πειραιός και ΕΠΣ Μακεδονίας. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι δεν μετήχαν σε αυτό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Λόγω διαφωνίας με την ΕΠΟ, οι οποίοι στη συνέχεια ήρθαν σε μεταξύ τους συμφωνία δημιουργώντας το υπονομαζόμενο ΠΟΚ. Πρωταθλητής, βέβαια, με την απουσία όλων αυτών, αναδείχθηκε ο Άρης Θεσσαλονίκης. Δεν έπαιζες. Δεν ξέρω, ψάχνω τις ομάδες να βρω. Βλέπω πρώτος ο Άρης με 6 βαθμούς, 11 γκολ κατά 6. Ο Εθνικός Πειραιός δεύτερος. Ο Ατρόμητος Αθηνών. Προφανώς εγώ πήρα το πρωτάθλημα. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Δεν βλέπω Άρης. Τρεις ομάδες παίξαν. Όχι, δεν παίξαν τρεις. Όπως θέλεις. Τέσσερις ήταν, πόσες? Διαβάζεις τα τέτοια. Οι πρωταθλητές παίζουν. Στη Wikipedia, ρε φίλε.
Οι πρωταθλητές των ενώσεων παίζανε. Ναι. Εδώ οι πρωταθλητές έπαιζαν και εσύ ήσουν. Δεν πήρε το πρωτάθλημα όμως, εγώ το πήρα. Ναι, αλλά δεν έπαιζε Ολυμπιακός, λέει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Ναι, αφού λέει άξιο, δεν μετήχαν σε αυτό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μετράει. Έλα, πάμε στο επόμενο. Πάμε, μετράει. Μετράει. Μπράβο, έτσι εδώ. Θέλω να λες ότι δεν μετράει. Μετράει, μετράει. Φέτος θα σοφαρίσουμε και ίσως θα περάσουμε τον χρόνο. Αλλά οι τίτλοι θα γίνουν 10 φέτος. Και εσύ θα έχεις 4. Πάμε στον επόμενο. Άκου τι λέει, να το διαφοροποιείτε, δώσε λίγο το φιλό. Ο Ανδρέας. Ναι. Εγώ λέει, αν πάει τελικό πάω κλαμία, εγώ προτιμώ να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Εκτό αν έχω βγει ήδη τέταρτο, λέει, θέλω εδώ. Α, είναι σωστό ο Ανδρέας. Εγώ δεν το ξέρω. Καλησπέρα στον επόμενο. Λάθος είναι για μένα. Μπράβο, Ανδρέα, καλησπέρα. Είδες, Ανδρέα, συμφώνεις με τρέλια. Έλα, φίλε. Πάμε στο μεθεπόμενο. Στο μεθεπόμενο. Ναι, γεια σας, με ακούτε. Γεια σου, το όνομά σου, αν θες, φίλε μου. Γιάννης Ούλτρας. Γεια σου, ρε Γιάννη Ούλτρα. Λοιπόν, όσον αφορά τις πτώσεις του Άρη, οι πτώσεις είναι 4. Η τελευταία φορά που ήσασταν στην Αλφα Εθνική ήταν το 2014, σωστά, και πέσατε για βαθμολογικούς λόγους. Ναι, αυτή ήταν η τρίτη από φορά. Την Αλφα, μισό, από την Αλφα στη Β. Ναι. Αυτή ήταν η τρίτη φορά. Από τη Β μετά πέσατε στη Γ για να σβηστούν τα χρέη, για να σβηστούν τα χρέη, και γι' αυτό αλλάξατε και αφημί και όνομα. Ναι, αλλά την ίδια χρονιά έγινε αυτό, δεν παίξαμε. Από την Α στη Β δεν είναι πτώση. Ρε φίλε, τώρα με τις λέξεις παίζεις. Έπαιξε ο Άρης παιχνίδια της Β' Εθνική. Ωραία, το ξαναλέμε από την αρχή. Ναι. Ήσασταν στην Α και πήγατε στη Β. Ναι. Στη Γ πώς βρεθήκατε. Πέσαμε και ο Θεός στην Γάμα. Μπράβο, μπράβο, πέσατε και ο Θεός. Δεν παίξαμε, ρε φίλε, όμως παιχνίδι. Δεν παίξαμε, δεν έγινε μάτς. Το ένα ήταν πτώση βαθμολογική, φίλε, και θες να ήταν πτώση για φορολογικούς λόγους. Με τις λέξεις παίζεις, ρε φίλε. Όχι, με τις πτώσεις. Εντάξει, οκ. Με τις πτώσεις. Έχεις δίκιο, δεν μπορώ. Σε τείχο δεν μπορώ, φίλε. Τείχος, λοιπόν, όταν βλέπω μπροστά τείχο, πάω δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, τείχος βλέπω, τι να κάνω. Μία ερώτηση. Ναι. Επειδή μετράς, ας πούμε, Ζάχου, που είσαι πραγματικά πάρα πολύ συμπαθής. Εντάξει, δεν είσαι. Ίσως ο μόνος Αριανός που είσαι πολύ συμπαθής. Μπα, δεν νομίζω. Εντάξει, γιατί βγάζεις μεγάλη αγάπη για την ομάδα σου και μπράβο. Σε 150 χρόνια που λες ότι θα είναι παλιά τα τέτοια μας, οι τίτλοι μας. Όχι, λέω με τη λογική ότι είναι παλιά αυτά, θα είναι και σε 100 χρόνια παλιά και τα δικά σου. Να θυμίσω λίγο ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μαλωμένος με προκρίσεις και με τίτλους. Αγαπάει τίτλους, αγαπάει προκρίσεις και το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω αν οι τίτλοι του ΠΑΟΚ θα είναι περισσότεροι από τους δικούς σας υποβιβασμούς. Όχι, άλλο λέω. Δεν κατάλαβες τι είπα. Μπορείς αυτά τα 100 χρόνια να έχεις πάρει άλλα 20 πρωταθλήματα. Λέω όμως το πρωτάθλημα του 18-19 σε 100 χρόνια θα είναι παλιό. Συγνώμη, δεν θα μετράει. Μία παρέβαση μου επιτρέπετε και οι δύο εδώ. Βεβαίως. Πόσες ομάδες είναι φέτος, Ζάχου, πρωτάθλημα? 16. Πόσες αγωνιστικές παίζονται? 30. Το πρωτάθλημα το 28 που πήρε, ξέρεις πόσες ομάδες ήταν? Τρεις. Δεν είναι τρεις, τώρα σου το είπα. Άντε πάλι. Οι πρωταθλητές παίζανε. Βρε αγόρι μου γλυκό. Τι να κάνουμε, άκουσε να το μάθεις γιατί το κατάλαβες. Ωραία. Οι πρωταθλητές. Τρεις ήταν, τρέγια, όπως το λες. Μετράει ή όχι, τρέγια. Βρε αγόρι μου γλυκό. Όχι, να μάθεις. Να το ξέρεις γιατί μπορεί να το ρωτήσει κάποιος. Όχι, δεν χρειάζεται να το ξέρω. Τρεις ήταν. Συμφωνώ μαζί σου. Ήταν ο πρωταθλητής Θεσσαλονίκης. Α, μπράβο. Ο πρωταθλητής Πειραιός και ο πρωταθλητής Αθηνών. Τι να κάνουμε, αυτές οι ενώσεις. Βρεθήκατε λοιπόν το 27. Αυτές οι ενώσεις υπήρχαν τότε. Τι να κάνουμε. Βρεθήκατε το 27-28. Οι τρεις αυτές ομάδες και βγήκατε πρώτη με 6 βαθμούς, δεύτερος ο Εθνικός Πειραιός με 5 και τρίτος ο Ατρόμητος, ο Αποατρόμητος με 1. Ωραία. Με τρεις ομάδες πήγε στο πρωτάθλημα. Τι με να δύο, κάνουμε. Με δύο, αυτοί ήταν οι κανόνες τότε, αυτές ήταν ομάδες. Ο πληθυσμός ήταν αυτός. Θέλω να πιστεύω ότι είσαι σοβαρό, παιδί. Σοβαρότατο. Τι μετράει σήμερα πιο πολύ, ποιο είναι πιο άξιο πρωτάθλημα πιο πολύ, αυτό των 30 αγωνιστικών με 16 ομάδες ή αυτό των 3 αγωνιστικών το με 2 ομάδες. Το ίδιο είναι, τρέγια, δυστυχώς για ακουστικές σένα. Διότι σε λέω. Σοβαρό. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει, είμαι σοβαρό. Λέω ότι ο πληθυσμός ήταν τότε μικρότερο. Σε έκανα μια ερώτηση. Λέω. Που θα την απαντήσει ένα παιδάκι τεσσάρτης δημοτικού. Ποιο είναι πιο άξιο πρωτάθλημα? Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι, είναι να παίξω και να κερδίσω 16 ομάδες. Ένα λεπτό. Και το ίδιο να κερδίσω 2. Να πω και εγώ την άποψη μου. Είπες. Μα τι λες. Σε 100 χρόνια μπορεί ο πληθυσμός της Ελλάδας να είναι 30 εκατομμύρια και να έχει 40 ομάδες. Δεν θα είναι το ίδιο το πρωτάθλημα σου σε ένα. Άσε τι θα είναι σε 100 χρόνια. Πώς θα είναι. Άκουσε λίγο. Μιλάς υποθετικά. Όχι, και μιλάω υποθετικά. Υποθετικά μιλάς σε 100 χρόνια. Μα σου λέω τότε τόσο ήταν ο πληθυσμός. Έχει διαφορά. Μιλάς υποθετικά. Ωραία. Εγώ μιλάω με τα δεδομένα τα υπάρχοντα. Και εγώ τα δεδομένα υπάρχει μιλάω. Λοιπόν το πρωτάθλημα 27-28. Πόσο πληθυσμό έχει η Ελλάδα το 27-28? Για πες. Είχε 11 εκατομμύρια που έχει τώρα. Τον πληθυσμό. Του πληθυσμού λέω. Ας τον πληθυσμό. Μιλάμε για τις ομάδες. Το 27-28. Πόσο πληθυσμό έχει η Ελλάδα το 27? 8. Πόσο είχε?
8. Τι 8 είχε? 8 εκατομμύρια. Τι λες ρε φίλε, είσαι καλά. Δεν είναι κανένα τρελό. 8 εκατομμύρια είχε το 28 και μετά από 100 χρόνια είμαστε 10 εκατομμύρια. Δηλαδή μετά 100 χρόνια πόσο θα έχει η Ελλάδα. Μετά 100 χρόνια πόσο θα έχει η Ελλάδα, ρε Ζάβη. Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Μετά 100 χρόνια πόσο θα έχει. Ήταν τη μικρασία, το ξέρετε αυτό. Εντάξει, εντάξει. Μετά 100 χρόνια πόσο θα έχει. Οκ, τέλος πάντων. Τρεις ομάδες ήταν τρέχια, συμφωνώ. Θέλετε, δεν θέλετε, δυστυχώς, άσχετα τι λες εδώ στον αέρα, το υποτιμάς. Θέλετε, δεν θέλετε, μετράνε. Δεν. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Σιγά λίγο ρε Γιάννη, σιγά λίγο ρε Γιάννη, σιγά λίγο ρε Γιάννη. Άκουσες εγώ να υποτιμήσω κάτι? Όχι, λέω, το λες έτσι. Όταν μου λες μετρία, το υποτιμάς. Αν η αναφορά μου, αν η αναφορά που κάνω, που ισχύει και το γράφει στο Wikipedia, υποτιμά κατά την άποψή σου αυτό που υφίσταται, το λες και μόνος σου. Εγώ μα δεν υποτίμησα κανέναν. Εγώ μία απλή αναφορά έκανα στο τι έγινε το 27-28. Τότε που παίζανε ποδόσφαιρο. Οι κανόνες ήταν διαφορετικοί. Με μπάλα από κουρέλια, έτσι, με ατρακόλ. Έτσι ακριβώς. Κατάλαβες. Τι να άσε κάνουμε. Τώρα. Τι να κάνουμε. Και, έκανα και μία, εσύ με την ίδια μπάλα έπαιζες. Μία εύκολη ερώτηση. Με την ίδια μπάλα έπαιζες. Παιδάκι Τετάρτη Δημοτικού. Ποιο είναι πιο άξιο πρωτάθλημα? Με 16 ομάδες ή με 3. Διότι τότε αυτοί ήταν οι κανόνες, αυτές ήταν ομάδες, αυτά ήταν. Τι να κάνουμε, με αυτά παίζαμε. Τώρα καταλαβαίνω. Τι να κάνουμε, τώρα δηλαδή, καταλαβαίνω. Να αλλάξουμε τους κανόνες. Τώρα καταλαβαίνω γιατί υποβιβάστηκες 4 φορές, όπως λέει ο Γιάννης, και γιατί ασχολείσαι μαζί μου. 4 φορές, άρα συμφωνείς ότι υποβιβάστηκα 4. 4. Εντάξει, οκ. Okay. Δικαιώμα. Ισχύει. Μπορεί να υποβιβάσει και ισχύει. Να κάνω μια ερώτηση. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ιστορία. Και να κλείσω. Εάν θέλετε, παιδιά, να μετράνε καταρχήν άλλα πρωταθλήματα πήρε και τίτλους το παλιό το Αφημί, και το καινούριο το Αφημί από το 2014 και μετά η νεοσύστατη ομάδα δεν έχει τίτλους, είναι άτιτλη. Δεν έχει πάρει κάτι. Okay. Η νεοσύστατη ομάδα λέγεται, όχι, δεν λέγεται Άρης, λέγεται ο Άρης. Πληρώστε τα χρέη σας που μυστήκανε από το άρθρο 44 και από τον υποβιβασμό σας στη ΓΑΜΑ. Πληρώστε τα χρέη σας, χρέη, γιατί όποιος θέλει τίτλους, να μετράει τίτλους, στο βόλεϊ, να μετράει και τα χρέη στο του. Στο βόλεϊ που λέει εδώ ο κύριος... Μόνο εδώ, οι μικρές ομάδες... Στο βόλεϊ, στο χάντμπολ που μας λέει και στο τέτοιο Τάσος για τα πρωταθλήματα που τα πανηγυρίζεις, να υποθέσω έτσι. Τα πρωταθλήματα του χάντμπολ. Και του βόλεϊ. Και του βόλεϊ. Ναι. Τα πανηγυρίζει. Μήπως ξέρει ότι αγόρασε ομάδες έτοιμες και δεν είναι ΠΑΟΚ αυτή. Δεν άλλαξε το όνομα. Α, εκεί είναι ωραία. Εκεί είναι ωραία. Εκεί είναι πολύ ωραία. Άμα βρει κάπου να λέει τον ΠΑΟΚ. Αν μπορεί να βρει κάπου τον ΠΑΟΚ διαφορετικά με άλλο όνομα, πες το. Τι ωραία είναι εκεί. Ο ΠΑΟΚ τα χρέη του, τα γούστα του, εντάξει, και την ιστορία του, τα πληρώνει. Τα πληρώνει. Στο βόλεϊ Άρης λεγότανε Άρης Τσαμούρης. Τσαμούρης πώς το λέγανε, Μαρμούρης. Μαρμούρης, Τσαμούρης λέγανε το διευθυντή. Ήταν από ο Παντοκράτορα, όχι πώς είναι, ο Πατριάρχης του ελληνικού βόλεϊ, ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε, φίλε, πρωταγωνιστούμε τα τελευταία χρόνια παντού. Παντού σε όλα. Να πληρώνει τα χρέη του πρώτα. Ούτε στο τάβλι δεν μπορείς να με περάσει. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη. Ούτε στο τάβλι δεν μπορείς να με περάσει. Ούτε στο τάβλι. Πάμε στον επόμενο. Άλλος λεγότανε Άρης Μαρμούρης. Στο βόλεϊ. Μαρμούρης είναι τέτοιο, ρε. Χορηγία. Τι με νοιάζει εμένα τι είναι, ρε. Χορηγία. Άρης Μαρμούρης έλεγα. Ο Άρης ο Μαρμούρης. Και άμα πλύνω και το λίπερο, λέω, Άρης. Τώρα στο ποδόσφαιρο πώς λέγεσαι? Άρης. Ο Άρης. Ο Άρης. Ο Άρης. Ο Άρης. Πώς λέμε ο Ζήκος. Ναι. Πώς λέμε Κρεοπολίου, ο Κυριάκος. Άμα ήμασταν ομάδα και εμείς που τα είχαμε καλά με το κράτος και μας παγώναν 20 χρόνια τα χρέη. Μπορεί να, πληρώνετε τα χρέη σας και να μην πέρατε τα άρθρα 44. Βρε, παγωμένα Σιβηρία ήταν. Τα πληρώσαμε. Η κατάψη με τον Μπαρμπαστάθη. Παγωμένα, ξεπαγωμένα. Με τον Μπαρμπαστάθη ήταν 20 χρόνια. Ξεπάγωσαν στο φούρνο μικροκυμάτων και πληρώθηκαν. Ναι, ναι. Βρες μου εσύ μια ομάδα που πλέρωσε. Πληρώθηκε ένα-ένα. Το πρωτεύον. Μία ομάδα που πλέρωσε. Αν δεν ήταν παγωμένα, που δεν έπρεπε να είναι. 20 χρόνια παγωμένα. 20 χρόνια δεν ήταν. Ήταν 15. Και αν αυτό που κατουράω είχε νύχη, θα ήταν δάχτυλο. Στη Σιβηρία οι πάγοι λιώνουν 15 χρόνια. Ξέρεις, αυτά δεν ξεπαγώναν ποτέ. Όλες οι προτάσεις των Αριανών, δημοσιογράφοι, δάστε, ραδιοφωνικοί παραγωγοί, δάστε, ξεκινάει με το αν. Όχι αν. Ξεκινάει με την υπόθεση. Όχι αν. Πάρε τις εκπομπές και άλλο. Πάντα λες. Αν. Λέω αν, γιατί δεν υπήρχε σοβαρό κράτος. Το ίδιο κράτος. Λέει και ο Βαθύλακος στο πρωί. Μα γιατί δεν υπήρχε σοβαρό κράτος. Με το άλλο τον μπλε κουνάβι. Αν υπήρχε σοβαρό κράτος, ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση 15 χρόνια ανώνυμη εταιρεία να υπαγωμένα χρέη. Αν υπήρχε σοβαρό κράτος. Βέβαια. Αν υπήρχε σοβαρό κράτος, δεν θα σε έβαζε και στα 44. Α, και μα έβαζε. Κατάλαβε. Και θα είχε πάει να παίζει με την Arsenal Μετεώρων εδώ και 20 χρόνια.
Νόμος του κράτους από το 90 είναι το 44. Άρα, που μπήκες και εσύ τον μπάσκετ. Όπως νόμος του κράτους. Του όπως νόμος του κράτους και δικαίωμα του κράτους ήταν να μου παγώσει τα χρέη και να τα δεχτεί να τα πληρωθεί. Το μπάσκετ σου είναι. Αλλά η διαφορά ξέρεις ποια είναι. Στο μπάσκετ σου ότι εσύ έχεις τη ρετσινιά της ΓΑΜΑ Εθνικής και εσύ και η ΑΕΚ. Και εγώ, ο ΠΑΟ Θεσσαλονίκη, πλήρωσε τα χρέη. Παράσιμο. Κατάλαβε. Αυτή είναι η διαφορά μα. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Ποιο φίλο, ρε. Ποιο φίλο. Ποιο φίλο. Διάλειμμα, δεν με προσέχει. Το τελευταίο. Τελευταίο διάλειμμα, αμέσω μετά για ένα τέταρτο ακόμη. Άτι. Το 23-12-87 και 38. Πάνε πιες νερό να ξεκοκκινήσει. 69. Δεν αντέξει την αλήθεια. Ωραία, ο Τρέγια, δεν αντέχω την αλήθεια. Με έκανε μπουγάτσα έγινα. Σαν τον μπουγάτσα. Έκρηξη μικρή είχα βέβαια, μπουγατσίνιο. 69-45-287 και 38 για ένα τέταρτο μετά. Και μια τελευταία ενημέρωση. Ο δρόμος τη λεωφόρου Νίκης άνοιξε μετά τα πανηγύρια του Αγιάνου στο Λευκοπύργο. Μπορείτε να περνάτε. Έτσι λοιπόν, είναι ένα, δεν μπορώ να μην το πω. Είναι πολύ έξυπνο. Ησύχασε. Είναι πολύ έξυπνο. Ήρεμο είμαι πάντα. Είναι ένα πολύ έξυπνο. Δεν το είδα πολύ. Στο δείξατε, στο δείξατε. Ναι. Πες το. Θα το διαβάσω. Πες το βλάκα τον άλλο. Τον ανώμαλο το βλάκα, πες το να μην παίρνει. Γιατί θα του ρίξω καμιά φάπα να πούμε και θα τον κάνω κάδρο. Έτσι πες τον ανώμαλο. Πόσο απαντάς. Άιντε από εκεί. Λοιπόν. Άιντε. Άντε βλάκα. Λοιπόν. Άντε μη φας κανένα χαστούκι. Άσο φτάνει. Περισσότερο αξία δίνεις. Άσο. Λοιπόν. Στέλνει. Ανώμαλε. Φτάνει ρε. Ανώμαλε. Φτάνει. Όσο το λες έτσι περισσότερο κάνει ρε. Άστον. Κοίταξε εγώ τι λέω το κάνω. Ναι αλλά όσο τον κάνεις. Άιντε. Του δίνεις και. Άιντε από εδώ. Το προκαλείς να ξαναπάρει. Λοιπόν. Στέλνει inbox στον Γιουνές. Ένας, το ποστάρι εδώ πέρα. Ναι. Ξέχασα να πω ότι είναι κατά του γενές. Πώς είχατε εσείς παλιά, ποιον δεν γουστάρατε έναν. Το λέγατε άχρηστο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, τέλος πάντων. Ναι. Δεν το γουστάρει το γενές. Και λέει, στα αγγλικά το γράφει, θα το κάνω κατευθείαν μετάφραση. Είναι, βλέπει το μάτσο Ολυμπιακός Άρης και του στέλνει το inbox αυτό. Είδα, λέει, το παιχνίδι σε ένα sports καφέ και όλοι γελούσαν μαζί σου. Ένιωσα τόσο άσχημα και σκέφτηκα. Τι θα γινόταν αν ήταν εδώ δίπλα μου κάποιος από τους συγγενείς σου ή η γυναίκα σου ή η κοπέλα σου. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσεις το ποδόσφαιρο. Σου εύχομαι τα καλύτερα και ο Θεός μαζί σου. Βέβαια ο Θεός μαζί σου είναι μωαμεθανός ο άνθρωπος, έτσι. Ναι. Και βάζει σήμερα γκολ και τι του στέλνει. Φυσικά δεν το διάβασε ο Γιουνές και του στέλνει. Αυτό που διάβασες πιο πάνω ήταν ο μικρός μου γιος που έπαιζε με το κινητό μου. Είσαι δε ο πρώτος άνθρωπέ μου. Αλλά αχμπά. Το βλάκα. Δεν γίνεται. Ποιος ήταν ο Χριστός. Όχι ρε. Ποιος το έκανε. Ο Χρήστος ο γνωστός. Ο Χρήστος άλλος. Όχι ο Χρήστος. Ωραίο, ωραίο. Απίστευτο. Πάμε στις γραμμούλες. Άντε, 23-10-287 και 38. Τεταρτάκι ακόμα πετυχημένο. Πετυχημένο αυτό. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σου και εσένα. Καλησπέρα. Γιάννης Ατρόμητος. Γεια σου ρε Γιάννη. Νάτος. Γεια σου ρε Γορίνα. Νάτος. Τι κάνετε, όλα καλά. Καλά, καλά, ναι. Καλά ρε Γιάννη, ναι. Εσύ. Να μην εκνευρίζεστε θέλω εγώ και να μην φωνάζετε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Κοίταξε, εκνευριζόμαστε, αν λες για αυτό που είπα, εντάξει, δεν ξέρεις την περίπτωση, άστο, εντάξει. Α, για αυτό όχι, που... όχι, όχι, εντάξει, απλώς σου λέω ότι ραδιοφωνικά, ρε παιδί, ακούγεται πολύ άσχημα. Όχι, άλλο, άλλο, παίρνει κάποιος έξω. Δεν στο κάνω παρατήρηση. Όχι, Γιάννη, παίρνει κάποιος έξω στο τηλέφωνο, έξω στο Λίμπερο και είναι μια περίπτωση διάζουσα. Και ο Τάσος τσατίστηκε και απόλυτο. Τσατίστηκα γιατί ρε φίλε λέει χαρακτηρισμούς τώρα, εντάξει, δεν είναι δηλαδή. Δηλαδή δεν είναι, θα εκτραχηθεί η κατάσταση. Δεν χρειάζεται τώρα, καλά είμαστε μέχρι εδώ, μια χαρά περνάμε. Είναι ευρέως γνωστό ότι είναι ανίκητη. Ναι, ναι, μπράβο, οκ. Και εγώ διάβασα που το έγραψα, αλλά υπουσιά. Μην παίζεις καθόλου. Έλα, πάμε Γιάννη. Για τα δικά μας. Πάμε, εμείς είμαστε σε κακή φόρμα, το λέω τόσο καιρό εγώ. Έχουμε επηρεαστεί πάρα πολύ που αποκλειστήκαμε από το κύπελλο, γιατί ήταν ένας πολύ σοβαρός στόχος. Σφάχτηκε στο κύπελλο, αδερφέ, στο πρώτο μάτι. Ναι. Από τότε, να ξέρεις, η ομάδα λίγο αποδιοργανώθηκε. Ο Κάναντι είπε φεύγω, έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω την κατάσταση, ούτε καν δηλαδή. Απλώς θέλω να πω ότι είναι λίγο δύσκολο και για τον προπονητή. Η εβδομάδα που πέρασε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, δεν παίξαν 4-5 παίχτες. Μετά αναγκάστηκε. Επανήλθαν αυτοί που δεν έπαιζαν με τον ΠΑΟΚ λόγω της συμφωνίας. Δηλαδή έχει γίνει τέλος πάντων μια αλλαγή εντεκάδας στην οποία σε μια μικρή ομάδα όπως είμαστε εμείς, έτσι δεν είμαστε μεγάλη ομάδα, δεν έχουμε μεγάλο roster για την ακρίβεια, είναι λίγο δύσκολο παιδιά να κάνεις rotations. Δηλαδή ας πούμε ο Λουτσέσκο κοιτάει στον πάγκο του και βλέπει ένα
4-5 παίχτες πολύ καλούς. Ναι, βέβαια. Βλέπει ένα πάγκο γεμάτο. Βγαίνει ο Ελκαντουρί, έχει Ζαμπά. Βγαίνει ο Ζαμπά, έχει Λιμιό. Έχει Πέλκα. Βγαίνει ο Πίτσεσβα, μπαίνει ο Πέλκα. Έχει, δηλαδή, έχει ό,τι θες έχει. Έχει. Ναι. Δεν συγκρινόμαστε, δηλαδή, το συζητάω καν. Ο Πάκο έκανε φοβερό διπλό στον Πανατολικό και εκεί που περιμέναμε όλοι ότι θα κελάρει εκεί μετά το πρώτο γκολ. Ο Βιερίνια έχει άλλη απόψη. Παιδιά, ο Βιερίνια είναι αρχηγός. Όχι μόνο για τα γκολ που βάζει και όλα αυτά, είναι αρχηγός από τη συμπεριφορά του. Βέβαια, γιατί... άκουσα με λίγο. Δεν θέλω... Γιάννη, άκουσε λίγο. Θέλω να πω κάτι. Mm-hmm. Είναι βέβαια πολύ ομόρφο γκολ, γιατί σουτάρει από. Δεν ξέρω από πού σουτάρει, από πόσα μέτρα. 40-42 μέτρα. 35. Τώρα αυτό θα το πάρει, πάω να το μειώσω. Είναι βέβαια και λάθος του τερματοφύλακα, έτσι. Όταν η μπάλα πάει από τόσο μακριά και πρόσεξε από τη μία γωνία στην άλλη κιόλα. Εντάξει. Διαγώνια, ναι. Mm-hmm. Δεν ήταν δηλαδή. Ίσια το σου, δεν ήταν από το κέντρο, ας πούμε. Όταν πάει από τη μία γωνία, δηλαδή έχει ακόμη περισσότερο να αντιδράσει ο τερματοφύλακας. Να σου πω, Ζάχο, όμως, τι εμπιστοσύνη έχει στα πόδια του που παίρνει φορά και καλά, ο Βιερίνια σου τάρει συνέχεια. Γι' αυτό παίρνουν και τα εκατομμύρια τα ευρώ, για να σου βάζουν τέτοια γκολ, για να σου δίνουν τα πρωταθλήματα. Και να σας πω ότι ο Πάο κινδυνεύει με μείον 6. Με μείον 6. Όπως τον Παναθηναϊκό. Με μείον 6, ναι. Γιατί? Γιατί έριξε φωτοβολίδα ευθείας βολής μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Καλά, έτσι είναι φέτος. Γιατί από τον χρόνο πατάθηκε να σχολεί, σας έρχονται τίποτα τιμωρίες. Ξέ, θα ουλιάζεις μετά. Πότε έγινε το πήραμε χαμπάρι, λοιπόν. Πότε έγινε. Το πήραμε χαμπάρι στον Πανιόνιο, αλλά δεν τον πιάσαμε ακόμη. Της ευθείας βολής. Άγνωστος. Για να πω δύο πράγματα από την Ευρώπη, θέλω να πω. Πάμε, ναι. Τα οποία πρέπει να βλέπουμε και να παραδειγματιζόμαστε. Για πες. Το πρώτο παράδειγμα είναι η οπαδή της Μπέτης. Ναι. Του έριξε 4 γκολ η Μπαρτσελόνα και σηκωθήκανε και κάνανε standing ovation σε όλο το Μέση. Σχεδόν όλο το γήπεδο, στο Μέση και στην ομάδα της Μπαρτσελόνα. Στο Μέση για τον γκολ, διότι ήταν respect. Γενικότερα παραδεχτήκαν οι άνθρωποι ότι εντάξει, το παιδί είναι θαύμα. Τι να κάνουμε, τώρα τον απολαύσαμε. Ότι είναι όντως. Και νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία των φιλάθρων που πηγαίνουν στο γήπεδο, να βλέπουν το όμορφο. Να το θαυμάζουν και καμιά φορά χάνει και η ομάδα μας. Βέβαια, συγκρίνεις τώρα διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές χώρες. Στην Ισπανία, η Μπέτις, αν κάνει ομάδα για πρωτάθλημα, δεν θα της το στερήσει κανένας. Ακόμη και αν υπάρχει η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ, έτσι. Δεν θα πει κάποιος, είσαι η Μπέτις, δεν μπορείς να το πάρεις. Εντάξει, στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, στην Ελλάδα είναι λίγο τα πράγματα διαφορετικά και να σταθώ και σε ένα δεύτερο πολύ σημαντικό κι αυτό. Δεν ξέρω αν είδατε τη συνέντευξη τύπου του Πέπε Γκουαρδιόλα που κέρδισε με γκολ offside του Αγουέρο και ρίχνασε τύπου. Μπράβο σου. Και ζήτησε συγγνώμη. Ναι, δεν θέλουμε να κερδίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Α, δηλαδή. Τι θες να σχολιάζεις γι' αυτό, πόσα γιατί... κιλά μέζεα θέλει για να... Όχι, διαφωνώ. Νόμιζα θα πεις το ίδιο που είπα, που σκέφτηκα εγώ. Εσύ λες ότι αυτό μπράβο του. Δηλαδή, γιατί βγήκε και παραδέχτηκε. Τι να παραδεχτεί, το οφθαλμοφανές παραδέχτηκε. Το οφθαλμοφανές. Τι να κάνει, φίλε, να σφυρίξει ο ίδιος. Θα σου πω τι να κάνει. Να ζητήσει όπως ο Βενγκέρ την επανάληψη του μάτς. Ναι. Ο Βενγκέρ ζήτησε, αν θυμάμαι, δεν θυμάμαι την ομάδα και ξανά έγινε το μάτς. Δεν το ξέρω αυτό. Αρκετή. Βέβαια. Κέρδισε η Arsenal. Επιτρέπει ο κανονισμός αυτό. Πριν, δεν θυμάμαι, 10-12, κάποιος σούλος να με βοηθήσει. Έγινε, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Δεν το επιτρέπει. Ποιος το λέει αυτό. Αυτό, αλλά τέλος πάντων. Πάει εκπομπούλα με τον Βενγκέρ και μετά την Γκάλα. Εντάξει, ρε, εσύ, γιατί. Αυτό θέλω να σου πω. Όχι, αλλά, φίλε. Τέλος πάντων, συγγνώμη, τι μεγαλόκαρδος ο Πεπ. Τι λες, ρε φίλε, είπε συγγνώμη. Μπράβο. Μεγαλόκαρδος. Κοιτάξτε τώρα, έχουμε ένα. Μην προσβληθείτε με αυτό που θα πω. Okay. Έχουμε ένα παράδειγμα ζωντανό. Ναι. Έτσι. Ναι, το Βιερίνια θα μας πει. Όχι. Το Λουτσέσκο θα μας πει. Είπε... Για το ότι δεν ασχολείστε με τις ομάδες σας στην Ελλάδα. Εντάξει, ρε φίλε. Γιατί... Διότι είστε κομπάρσι και οι δύο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, φέτος... Και ασχολείστε με ένα άλλο πρωτάθλημα. Ενώ είμαστε, εγώ, σαν πρωταθλητής 2018-2010, τελείωσε. Α, τελείωσε το τελείωσε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι στο Λευκοπύργο. Από περιμένουμε να το σηκώσουμε. Τελείωσε, τώρα μας το λέει. Μάρτιο, το πρωτάθλημα είναι στο Λευκοπύργο. Άντε. Είναι λογικό να ασχολείστε με ξένα πρωταθλήματα κομπάρση του ελληνικού πρωταθλήματος και οι δύο. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα... Μόνο ο ΠΑΟΚ με ενδιαφέρει εμένα. Ασχοληθείτε λοιπόν. Άντε, έλα, διασκεδάστε μας. Άντε. Μιλήστε. Ότι ο ΠΑΟΚ θα βγει πρωταθλητής, αυτό το πράγμα εγώ προσωπικά το είχα καταλάβει από το καλοκαίρι, όταν είδα τον ΠΑΟΚ και ζωντανά.
Αλλά εκτός αυτό από το παιχνίδι που τον είδα, όταν μια ομάδα κρατάει τον κορμό της, τον ίδιο προπονητή και κάνει προετοιμασία το καλοκαίρι, γιατί το λέω και το ξαναλέω, οι ομάδες κλείσε με αυτό, τα Γιάννη. Καλοκαίρια. Κλείσε με αυτό μόνο. Να κλείσουμε το τελευταίο, ρε παιδί. Ωραία, πάμε. Για να μην χαλάσει το χατήρι του Τάσου που λέει ότι λέμε για τις άλλες ομάδες. Ο Λουτσέσκου ξέρεις, γιατί είναι επιτυχημένος για μένα, άσχετα αν οι δικοί σας εκεί πάνω οι άμπαλοι λένε ότι ο Λουτσέσκου είναι μέτριος, είναι κακός και τέτοια έτσι. Για μένα είναι πολύ καλός προπονητής και να σας πω και το λόγο. Πήρε το ρητό τους βασικούς κανόνες προπονητικής που λέει ότι οι επιθέσεις παίρνουν τα παιχνίδια και οι άμυνες τα πρωταθλήματα. Καλό βράδυ. Ξέρεις μπάλα ρε φίλε. Καλό βράδυ. Καλά. Καλό κάτι βέβαια, βέβαια στο 40 ήταν 0-0 και έβαλε το σκούφο για να κερδίσει κάτι τέτοιο. Κρύωσε ρε φίλε. Φύσηξε. 8 που φόρεγε εκεί κάτω. Πλάκα κάνεις. Μπορεί να είναι προφυλακτικό ρε φίλε. Έτσι. Να σε καλά. Να σε καλά. Τι να κάνουμε. Χι ημίχρονο διπλό τελικό του ίδιου άνθρωπος. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα. Δύο τελευταίες. Πάμε στους δύο τελευταίες, μη τηλεφωνείτε. Η υπόλοιπη έχει και αύριο μέρα. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σου φιλάρετε. Γεια σου φιλάρετε. Είναι εύκολο να διορθώσεις κάτι που στέλνεις ηλεκτρονικά, αλλά εκεί που δεν μπορείς να το σώσεις με τίποτα είναι μέσα στο γήπεδο. Όταν τον ακούς τον άλλο να λέει παλτόρε, παλτόρε, σήκω φύγε, παράτατα κτλ. Βάζει τον γκολ και μετά λέει άρε παικταρά μου. Καραϊσκάκι μου. Εντάξει, αυτό πώς. Σε όλες τις ομάδες θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί δεν σώζεται με τίποτα. Πάει ο Πρίγιοβιτς με θλάση έπαθε. Οχ. Πάει ο Πρίγιοβιτς. Τον έφαγες. Οχ, οχ, οχ. Τον έφαγες. Δύο γκολ έβαλε. 10 εκατομμύρια δώσανε οι κουκουρούκοι. Εκατομμύρια και δύο έβαλε. 5 εκατομμύρια τον γκολ, μια χαρά. Καλά του είπα, αλλά στο κουλούρι πρέπει να πάρουν. Λοιπόν, επειδή σ' άκουσα που θαύμαζες αυτόν τον αντικειμενικό, να μην πω. Και αρκετά φίλο του ΠΑΟΚ, τον μεγάλο δημοσιογράφο της ΕΡΤ. Το άφησα για αύριο το θέμα, γιατί δεν προλάβαμε να πούμε σήμερα τίποτα. Το άφησα για αύριο, αλλά πες ό,τι γουστάρεις. Πες ό,τι γουστάρεις. Γιατί μόνο μία περίπτωση. Είναι πολύ εκνευρισμένος με αυτό το ραδιοφωνικό, το δημοσιογραφικό κόνοπα. Πρόσεξε, τώρα πόσο εντυπωσιακό είναι, μου κάνει εντύπωση, λεπτομέρεια, αλλά πολύ μεγάλο πρόβλημα, στο πόσο μπορεί κανείς να εκτεθεί. Ένας άνθρωπος που περιγράφει τον αγώνα και μετά δημοσιογράφος. Και ναι, μετά εμφανίζεται ο άλλος δημοσιογράφος μέσα στο γήπεδο που παίρνει συνέντευξη στον προπονητή της ομάδας. Και λέει ο προπονητής για το πέναλτι. Και λέει ο προπονητής για το πέναλτι. Και μετά πετάγεται ποιος, αυτός που περιγράφει τον αγώνα, που δεν έχει καμιά σχέση με τη συνέντευξη, που δεν έχει καν λόγο να μιλήσει, να πει τι. Ότι λέει ψέματα ο Λουτσέσκου. Όχι, είπε παρότρινε τον κύριο Λουτσέσκου να ξαναδεί τις φάσεις. Ναι, αλλά λέει έχει άδικο. Ναι. Δηλαδή τι γίνεται, γίνεται κριτής. Κριτής έγινε. Έγινε κριτής και είπε ότι το πέναλτι είναι πέναλτι. Καθηγητές διαιτησίας είπαν ότι δεν είναι πέναλτι. Έγινε κριτής και είπε ότι το γκολ του ΑΚΠΟΜ είναι φάουλ. Αν αυτό τη φάση τη δώσουν φάουλ στην Premier League, ειλικρινά το διαιτητή και τον επόπτη θα τον πάρουν στο παλάτι του Μπάκιχαμ, να τον βγάλουν όταν γίνει κυπουρός. Να κουρεύει τις γαρδένιες και τα τριαντάφυλλα, να ξέρεις. Αναστάσια, δεν έχει σημασία αν ήταν ή δεν ήταν. Εμένα με ενδιαφέρει ότι λέγανε ότι δεν κρίνουμε τις αποφάσεις των διαιτητών. Εδώ φτάσανε στο σημείο να κρίνουν τα λόγια του προπονητή. Και τι άλλο είπα. Ότι κάθε 30 δευτερόλεπτα διαμαρτυρόταν λέει από τον πάγκο ο Λουτσέσκου και ο Κωνσταντίνης. Εσένα τι σε νοιάζει ρε Εκτρούμα. Γιατί η ΑΕΚ που πενταγόταν όλος ο πάγκος είπε ποτέ τίποτα. Ποτέ. Για το Μανώλο Χιμένεθ αυτό τον κλόν δεν είπε ποτέ τίποτα. Λοιπόν. Θα τα πούμε αύριο. Για αύριο έχω ειδική μνήμα για τον συγκεκριμένο κύριο. Για τον κύριο Γιώργο Λικουρόπουλο, ο οποίος μήπως το έκανε επίτηδες για να το μάθουμε το όνομά του. Γιατί ούτε τον ήξερα μέχρι χθες. Όχι, γιατί μέχρι τότε δεν του είχε σφίξει κανείς. Να του πει δυο λογάκια, γιατί ζει στην Αθήνα. Ας ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα σου έλεγα εγώ πώς θα ήταν. Ζει στην Αθήνα, αλλά τον πληρώνω εγώ και εσύ, φίλε. Εντάξει, την ΕΡΤ την πληρώνει και η Θεσσαλονίκη, την πληρώνει και η Δράμα και Σέρες και Καβάλα και Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη και Γρεβενά και Φλόρινα και Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε τις οπαδικές προτιμήσεις ενός δημοσιογραφικού κόνοπα, ο οποίος είναι αντιπαοξής και να μας πάει τα νεύρα και να σπάνε τραπέζια και τηλεοράσεις. Εντάξει, ναι. Αυτός ο κύριος πρέπει να αποτελέσει παρελθόν το συντομότερο από την κρατική τηλεόραση. Ή τουλάχιστον να ζητήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επισήμως να μην ξαναπεριγράψει η παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
Εμένα με εντυπωσίασε και αυτό είναι, είναι μόνο ένα λεπτό βιντεάκι να βάλουν αυτά που λέει κάθε φορά στο μήνο. Μην τολμήσεις, γιατί τόλμησες και είπες κάτι διαιτητικό, θα τα πει ο διαιτητής που έχουμε εδώ στην εκπομπή και, μας. Και στον Μπακλατζή το έκανε αυτό. Το ξέρω, ναι. Και στον Μπακλατζή το έκανε, ναι. Γιατί εδώ εμείς είμαστε πίσω από τον ήλιο. Δεν έχουμε καμία θέση στην εκπομπή τους κάτω στην Αθήνα. Αυτό είναι το αστείο. Γεια και χαρά σας. Γεια σου ρε φιλάρε, θα τα πούμε και αύριο. Καλό ξημέρωμα. Πολύ ωραία. Στο τελευταίο φίλο, θέλω και ένα σχόλιο να κάνω άλλο και να κλείσουμε. Και να διαβάσουμε. Έλα φίλε καλησπέρα. Θα πάρουμε 5 λεπτάκι. Τρώγιο ονόμορο παιδί ορασίγω με το σπίτι. Τέλος πάντων, άστο, εντάξει. Να αφού πρόκειται περί... Δεν τον πήρες χαμπάρι, Βασίλη, δεν τον πήρες χαμπάρι. Καλά, θα τον πάρει λοιπόν, χαμπάρι αυτός άλλη φορά. Άστο, εντάξει, μην ασχολείσαι και εσύ, μην ασχολείσαι. Όχι, εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου. Okay. Ωραία, λοιπόν. Με βλάκες δεν ασχολούμαι. Πάμε λίγο εδώ πέρα στον με ασήμαντους ανθρώπους, πραγματικά, που είναι για λύπηση, γιατί ο άνθρωπος είναι για λύπηση, εντάξει, οκ. Άμα θέλεις βοήθεια, τώρα δεν σε κάνω πλάκα, άμα θέλεις βοήθεια να σε στηρίξουμε, να σε στηρίξουμε. Ζήτα όμως βοήθεια με όμορφο τρόπο. Κατάλαβες. Επειδή είσαι απομακρυσμένος από τον κόσμο και φυσικά γι' αυτό φταίει ο χαρακτήρας που έχεις, που διαθέτεις, η παιδεία που έχεις, το πώς γαλουχήθηκες από μικρός, αν θες βοήθεια πραγματικά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Παρόλο που μας βρίζεις και μας φέρεις έτσι άσχημα, να σε βοηθήσουμε. Να σε βοηθήσουμε. Γιατί να σου πω και κάτι. Όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο. Και η πλάκα όρος, και το όρος. Αστείο και το καλαμπούρι. Έχει περάσει το όριο. Και όμορφα και ωραία και το ένα και το άλλο, έτσι. Πραγματικά, επειδή χρειάζεσαι βοήθεια, έχεις μια μορφή αρρώστιας, ρε παιδί μου, είσαι άρρωστος. Έλα να σε βοηθήσουμε. Αν θες να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Αν δεν θες να βοηθήσεις τον εαυτό σου, δυστυχώς, αλλά η πρόβλεψή μου προσωπικά από την εμπειρία μου είναι ότι θα έχεις πολύ άσχημη κατάληξη όσον αφορά τη ζωή σου. Λοιπόν. Μακάρι να σε βοηθήσει ο Θεός, αν δεν σε βοηθήσει άνθρωπος. Και να δεις ποια είναι η πραγματική ζωή. Ποια είναι η πραγματικότητα. Πώς πρέπει να ζει ένας φυσιολογικός άνθρωπος μέσα στην καθημερινότητά του. Μακάρι να σε ευλογήσει ο Θεός και να μπορέσεις να το ζήσεις, να καταλάβεις πώς είναι η ζωή. Γιατί να σου πω κάτι. Μία φορά ζεις. Δεν θα ζήσεις 500. Αυτά τα λίγα. Λοιπόν. Δεν θυμάμαι, Γιάννη το έλεγαν το παιδί με τους τέσσερις υποβασμούς για τους τίτλους του Άρη. Γιάννης. Λοιπόν, φίλε Γιάννη, αν θυμάμαι καλά, Γιάννης. Γιάννης σου λέω. Μην τον ξαναβαφτίσω. Γιάννης. Λοιπόν, ο Σπύρος Λούις, φίλτατε Γιάννη, και σε εσένα το λέω γιατί και εσύ διάβασε από την κυκλοπαίδεια, την Wikipedia. Λοιπόν, ο Σπύρος Λούις, και μετά θα πω και δεύτερο παράδειγμα, το 1896 που πήρε το πρώτο χρυσό. Mm. Το 1896, όχι το 28. Ναι, ναι, η πρώτη Ολυμπιακή. Η πρώτη Ολυμπιακή στην Αθήνα. Mm. Στο μαραθώνιο, ναι, στο μαραθώνιο τρέξανε 14 Έλληνες και 4 ξένοι. Και στο Ρίο, στους τελευταίους, τρέξανε 150. Μετράει το χρυσό του Λου ή όχι? Να μας απαντήσει ο Γιάννης. Όπως επίσης και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο, το πρώτο. Λοιπόν, έγινε στην Ουρουγουάη. Και διαβάζω από την, όπως διάβασες και εσύ από την Wikipedia. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο μετήχαν συνολικά 13 ομάδες. 7 από την Νότια Αμερική. 7 από την Νότια Αμερική, 4 από την Ευρώπη και 2 από τη Βόρεια Αμερική. Πόσο σύνολο? 13. 9. Συγγνώμη. Ναι. Σύνολο πόσες? 13. Τώρα 40. Στο Λούι πόσοι ήταν οι αθλητές? 18. Πρόσεξε. Άλλο 13, άλλο 18, άλλο 3 που έπαιξε εσύ με τον εθνικό πυρό στην Ατρόμητο. Ξαναλέω κι εγώ. Και ξαναλέω. Τώρα πού 13, πού 18, πού 16 ο Πάγκο. Τώρα τρέχουν 150 στο μαραθώνιο. Μετράει. Δεν είναι αυτό ο παράδειγμα. Καλά, άσε να το πω εγώ. Θα το κρίνει ο κόσμος. Δεν είναι παράδειγμα που μπορεί να πείσει τον κόσμο αυτό που έδειξε προ λίγο. Αν δεν είναι παράδειγμα, και λέω. Σε θεωρώ σοβαρό. Αν δεν είναι παράδειγμα, τουλάχιστον όφιλε να το αναγνωρίσει ότι. Λέω. Είναι πολύ πιο άξιο το πρωτάθλημα που παίρνει ο ΠΑΟΚ με 16 ομάδες σε 30 αγωνιστικές από αυτό που πήρε ο Άρης το 1928 με 3 ομάδες. Ποδόσφαιρα, αυτό λέω. Είναι πραγματικό. Ωραία, τι να κάνουμε τώρα. Άσο να το τελειώσω. Ναι. Ένα λεπτάκι θέλω, δεν θέλω περισσότερο. Το 1930, ναι. Παγκόσμιο κύπελο. Πόσες ομάδες? 13 ομάδες. Όχι 3. Οι 11 από την Αμερική. Mm. 11 από την Αμερική. 13 όμως. Ναι, 11 από την Αμερική. Με 13. 11 από την Αμερική. Μπράβο. Από τη Βόρεια και Νότια Αμερική ήταν οι 11. Όχι 3. 11. Αυτό το πήρε, δεν θυμάμαι ποιος, νομίζω ο Ουρουγουάη. Προφανώς μετράει μάλλον. Πρέπει να μετράει. Μετράει. Γιατί τώρα παίζουν 40, 32 παίζουν ομάδες και από Αμερική
και από Ασία και από Ευρώπη. Ποιο μετράει πιο πολύ, τώρα ή πριν? Το ίδιο. Δεν μετράει το 30% του Ουρουγάη. Δηλαδή η ίδια είναι οι 11 ομάδες. Φίλε, το πήρε η Ουρουγάη, δεν μετράει το Ουρουγάη. Καταρχήν είναι... Τι είναι? Ανώμια πράγματα που συγκρίνεις. Γιατί μιλάς για ένα Μουντιάλ και μιλάμε για ένα πρωτάθλημα Ελλάδας. Ακόμη χειρότερο. Άκουσε με λίγο, Ρεζάχο. Ναι. Το Μουντιάλ δεν έχει τη διαδικασία που έχει το ελληνικό πρωτάθλημα. Τι λες τώρα. Μα μεγαλύτερη. Δεν έχει καθόλου μεγαλύτερη. Γιατί δίνει πολύ λιγότερα μάτσα από ό,τι έδωσε, ας πούμε, φέτος ο ΠΑΟΚ. Με 30 μάτσα παίρνει πρωτάθλημα. Βρε, άλλο σου λέω. Πόσα μάτς δίνει συνολικά μία ομάδα για να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο, 10? Οι κρατώντες λέει στον τελικό της Αργεντίνης με 4-2. 10 μάτς θα δώσει. Ο ΠΑΟΚ έδωσε 30 και το παίρνει. Όχι. Αυτό λέμε, γιατί δεν θες το καταλάβεις. Λέω ότι ένας θεσμός παγκοσμίου κυπέλου που έγινε με 13 ομάδες ή 11 από μία Ήπειρο. Από μία Ήπειρο. Βρε αγόρι μου γλυκό. Συγκρίνεις ένα παγκόσμιο κύπελλο με το πρωτάθλημα Ελλάδας. Λέω ότι άλλα ήταν τα δεδομένα τότε. Αυτό σου λέω. Το ίδιο λέω. Άλλα τα δεδομένα τότε. Ναι, αλλά μετράει κανονικό. Πολύ ωραία, το δέχομαι αυτό που λες. Ναι. Σε ρωτάω όμως. Ναι. Πόσα μάτς έδωσε η παγκόσμια. Η ομάδα που πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω. 5, 7. 5, 6, όσα δίνει. Πού 30 που έδωσε ο ΠΑΟΚ. Και έπαιξε λέω, και με τις 15 ομάδες. Τέλος πάντων, δεν θα το κάνουμε. Εγώ ήθελα να πω αυτά τα δύο παραδείγματα που δείχνουν ότι διολογικό είναι, λογικό είναι, διαφορετικά χρόνια, πολύ πιο πίσω. Λοιπόν, διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές οι ομάδες. Ζάχο μου, για να το κλείσουμε το θέμα. Αναγνωρίζω και τα τρία εγώ προσωπικά πρωταθλήματα του ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αν μπορούσα, δεν τα αναγνωρίζω. Τα αναγνωρίζουμε γιατί υπάρχουν. Αλλά ήταν πολύ διαφορετικά το 28, το 32 και το 46 από το να κατακτήσεις ένα πρωτάθλημα τώρα. Και πώς να το κατακτήσεις και να το κατακτήσεις κόντρα σε παράγκες πράσινες, κόκκινες, κίτρινες, με μεγάλους οικονομικούς παράγοντες της χώρας, οι οποίοι είναι η πραγματική κυβέρνηση της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια. Αδυνατός, δεν είσαι αδύναμος. Άλλο λέω. Υπάρχει, είναι πολύ πιο άξιο το φετινό πρωτάθλημα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ από τα προηγούμενα. Όλα μετράς αντίτλοι, εγώ αυτό λέω. Άλλες συνθήκες. Σωστό αυτό που λες. Όλα μετράς αντίτλοι. Αλλά θέλοντας και εμείς, κάνουμε μια σύγκριση. Πιστεύω να καταλαβαίνεις ότι έχω δίκιο. Λογικό είναι, πριν 100 χρόνια ήταν άλλες οι συνθήκες. Λοιπόν, πάμε. Χρωστάω ένα μήνυμα να με συγχωρέσει ο φίλος. Πες το, διάβασε το. Δύο μηνύματα. Του 775 και του 433. Όχι, άλλο. Ζάχο, το 6-0 του Άρη με τη Λάρισα, ναι, ήταν 31 Τρίτου του 1996, δηλαδή πριν 100 χρόνια. Με αυτά θα χαίρεστε. Πρωτάθλημα και κύπελλο στον Πύργο το Λευκό, λέει ο Μύρτος. Το 6-0 χαίρομαι. Απλά ήταν στατιστικό. Το 96 ήταν, να είσαι καλά, φίλε. Και λέει ο 4-33, ναι. Άρα λέει ο ΠΑΟΚ δεν έχει τίτλο στο μπάσκετ, γιατί κατά την άποψή σου λέει άλλαξε αφημία. Εγώ δεν το λέω αυτό, εσύ το λες αυτό. Εγώ το εσύ είπες, λες ο Άρης. Εσύ είπες ότι άλλα. Κάτσε ρε φίλε, εσύ δεν είπες ότι ο ΠΑΟΚ. Το βόλεϊ δεν μετράνε, έτσι είπες. Εσύ είπες, μπήκε στο έκιο και σου λέω και ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε το ίδιο άρθρο στο μπάσκετ. Εγώ δεν σου μίλησα ότι δεν μετράνε τίτλη σου. Ναι. Γιατί άλλαξε το αφημία. Εγώ σου είπα. Εγώ είπα ακριβώς. Ότι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα φύγουμε. Εντάξει, τώρα δηλαδή, εντάξει, τι θα κάνουμε. Κάνω μια κουβέντα, εντάξει. Τι θα κάνουμε. Πάμε, φύγουμε. Δεν διαβάζω τίποτα. Δώσε, θα διαβάσω εγώ. Δεν διαβάζω τίποτα. Ας, το τσατίστηκε. Λοιπόν, έλα, κάτσε κάτω, διάβασα. Έλα. Άντε. Μα μιλάμε, ρε, πού λέμε, πάμε να πούμε κάτι. Εντάξει. Αφού εντάξει, τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Άντε, Βασίλη, μην βιάζει, Βασίλη. Λεωφορείο έχει, δεν μπορεί να φύγει. Εντάξει, λεωφορείο έχει στο 10.30 ρε Βασίλη. Στο λεωφορείο μπαίνω. Τι να κάνουμε τώρα. Έλα, λοιπόν, διαβάζω. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοσημείες να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Κυρινός Κοτόπουλος. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέντες, σουτσουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερ, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για έως 4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καρολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 23-15-25-55, το τηλέφωνο του Πορκίτο. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Γιώργος Αγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Αύριο Ράδιο Μαρμίτα στις 8 η ώρα. Από μένα, τον Βασίλη και τον Τάσο, καλό βράδυ.